Κυρίες και κύριοι, 18 χρόνια πριν ήταν ένα όνειρο. Ίσως ούτε καν όνειρο που όμως έγινε πραγματικότητα. Η ομάδα του Κώστα Πολίτη, η παρέα του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Φάνη και των άλλων παιδιών. Σήμερα εδώ στην Belgradska Arena που βλέπετε το έργο της συμμετοχής σε ένα μεγάλο τελικό το έχουμε ξαναδεί. Συνδετικός κρίκος τότε και του τώρα ο Παναγιώτης Γιαννάκης, τότε αρχηγός, τώρα προπονητής. Καθοδηγητής μιας παρέας παιδιών που είχαν σε αφήσεις στη γενιά του 87. Και τώρα είναι εδώ στο μεγάλο τελικό του φετινού Ευρωμπάσκετ και διεκδικούν το ξομετάλιο. Αφού κατακτήσαμε στο Σάδερες και Φιλία στο 87. Αυτό που το ελληνικό ποδόσφαιρο κατέκτησε πέρσι στην Πορτογαλία. Η πορεία είναι ήδη πετυχημένη. Ένα ακόμα αστέρι στο γαλαξία του ευρωπαϊκού αθλητισμού έχει τα υλικά χρώματα. Οι Έλληνες είναι εδώ, έχουν κατακλείσει την Belgradska Arena και μένει τίποτα άλλο παρά η στέψη. Βασίλης Κουτί, καλησπέρα. Να βλέπουμε τους Γερμανούς. Το ζητούμενο σήμερα ποιο είναι? Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μένει περίπου ένα λεπτό για την έναρξη του αγώνα. Το ζητούμενο βεβαίως είναι η νίκη, είναι η στέψη της εθνικής ομάδας που περιμένει 18 χρόνια μετά τη χρυσή και τη μαγική νίκη στο Βάλιο, περιμένει 16 χρόνια μετά το σημείο μετάλλιο στο Ζάγκρεμ, με 15 χρόνια φαγούρας, νηστείας και προσευχής στο συγκλονιστικό φινάλε του χθεσινού αγώνα με τη μεγάλη ανατροπή και την πρόκριση. Και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που ζήτησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στις τελευταίες κουβέντες του μέσα στα αποδυτήρια είναι εκείνες που θα χρησιμοποιηθούν ως πηξίδα και από εμάς. Τρία πράγματα τους είπε. Πρώτον, κύριοι, να είστε ο εαυτός σας. Ο κάθε ένας από εσάς να είναι αυτό που πραγματικά είναι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το δεύτερο, να χαρείτε αυτό που θα κάνετε. Και το τρίτο, και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό που βγήκε από το στόμα του Δράκου, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή ο απόψινος αγώνας. Είναι απλώς η αφετηρία ενός μεγάλου δρόμου που ανοίγεται μπροστά μας. Και μια και ο λόγος για δρόμο, μια και ο λόγος για πράγματα που ατελείζουμε μπροστά μας, πολύ περιληπτικά, συνοπτικά θα έλεγα ότι σε επίπεδο τακτικής, σε επίπεδο προσανατολισμών και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητούμενα του απόψινού αγώνα, ισχύει τι άλλο η ελληνική θυμοσοφία. Να μην κοιτάξουμε το δέντρο και χάσουμε το δάσος. Το δέντρο είναι ο Τρικνοβίτσκι, το δάσος είναι η υπόλοιπη γερμανική ομάδα. Και προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκαν και οι τελευταίες οδηγίες τακτικής του Γιαννάκη. Να τρέξουμε, αν έχουμε την ευκαιρία και να πάμε στο lay-up, να ανοίξουμε το ρυθμό και πολύ μεγάλη προσοχή στην άμυνα, όχι μόνο πάνω στον Νοβίτσκι, αλλά και στους υπόλοιπους Γερμανούς παίκτες, ώστε να μην πάρουν ελεύθερα σουτ, κάτι που στον προημιτελικό εναντίον της Σλοβενίας με την υπερχιλίζουσα από το πρώτο στο 40 λεπτό δραστηριότητα στην επίθεση του Ρόλελ, του Ντεμιρέλ και του Γκριν, ο Νοβίτσκι δεν ήταν μόνος του. Ακούσατε και τον ελληνικό εθνικό ύμνο στην κατάμεστη από Έλληνες Belgradska Arena, πιθανότατα 7.000 Έλληνες εδώ μαζεμένοι σήμερα μαζί με τα εκατομμύρια των Ελλήνων μέσα από τους δέκτες της νέας ελληνικής τηλεόρασης για το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα ακόμη μεγάλο ελληνικό ραντεβού όπως πέρσι άλλωστε στην Πορτογαλία. Ελλάς και μια μικρή διαφοροποίηση. Ξεκινάει με τρεις κοντούς η ελληνική ομάδα. Είναι πολύ σημαντική, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντική γιατί παίζουν από την αρχή τρεις γκάρ και ο Τσαρτζάνης. Άρα αυτό που προαναγγείλαμε μέσω των οδηγιών του Παναγιώτη Γιαννάκη θα εφαρμοστεί στην πράξη από το πρώτο λεπτό. Παίζουν με τρεις κόντους και οι Γερμανοί, τον Ρόλερ, τον Γκριν και τον Πέσιτς, το γνωστό μας από τη θητεία του και στον Ηρακλή. Άρα λοιπόν ο αρχηγός, ο Μιχάλης Κακιούς, μένει στον πάγκο, δεν ξεκινάει για πρώτο παιχνίδι εδώ. Κατά τα λοιπά, Διαμαντίδης, Ζήσης, Χατζιβρέτας είναι οι τρεις κοντοί για τους οποίους μιλήσαμε. Είναι ο Τσαρτσαρής, δεύτερος ψηλός φόρουαρντ δηλαδή, και ο Παπαδόπουλος, ο σέντερ φόρουαρντ ψηλός ελληνικής ομάδας απέναντι στους Γερμανούς. Οι τρεις κοντοί, ο Ρόλερ, η έκπληξη εδώ του Ευρωμπάσκετ μετά από μια καλή πορεία στην Γερμανία. Φέτος ο Γκριν, ο Φέμερλινγκ γνωστός μας στο τζάμπολ από τη δικιά του Παναθηναϊκό, ο Πέσιτς παλιότερα στο Ηρακλή, ασπάστηκε νωρίτερα τον Παπαδόπουλο. Και φυσικά ο μεγάλος, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, ο Ντρικ Νοβίτσκι. Τσατσαρίς, Ζήσης ξεκινάει με προσωπικό μαρκάρισμα η γερμανική ομάδα. Ζήσης προσπαθεί και βρίσκει τον Διαμαντίδη, Ρόλερ. Παπαδόπουλος απέναντι στο Φέμερλινγκ, βγάζει έξω στο Ζήση. Ζήσης, ένα σουτ. Δύσκολο, προσπαθεί εκεί ο Διαμαντίδης το πρώτο rebound από τον Νοβίτσκι, γύρω από τον οποίο θα κινηθεί το γερμανικό παιχνίδι και πιθανότατα και το ελληνικό όσον αφορά στην ελληνική άμυνα. Ρόλερ, Νοβίτσκι, αυτός για τον οποίο σας μιλούσαμε. Κορυφαίος μπασκετμπολίστας. Ρόλερ. Η μπάλα πηγαίνει εκεί, χαμηλά στον Νοβίτσκι. Ο Τσατσαρίς χρήζεται ο αμυντικός του να τον αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα. Αστοχή στο σουτ, Ζήσης πηγαίνει δυνατά στο rebound. Ζήσης τρέχει από τη μια πλευρά στην άλλη. Και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ελαφρώς άτσαλα, αλλά πιεσμένος, μαρκαρισμένος στο 0-2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα.
Ρόλερ. Φέμπερλινγκ. Πέσιτς, ο τρίτος κοντός, για να προσμάται ο τρίτος ψηλός της γερμανικής ομάδας. Μαρκάρεται από τον Χατζιβρέτα. Υπάρχει φάουλ. Το φάουλ πάνω στον Γερμανό. Γιο του Πέσιτς, προπονητή. Τους Βέτζες από Πέσιτς. Προπονητή με εφοσνιακή καταγωγή που κατέξε με τη Γερμανία το 1993 αλλά και με τη Γιουγκοσλαβία το 2001. Μοναδικός προπονητής στην ιστορία του μπάσκετ που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια με δύο διαφορετικές εθνικές ομάδες και σε όλες τις βαθμίες, γιατί έχει πάρει και με Πέτρας και με Έφηβους. Το Πέσιτς είναι αυτός από τον οποίο περιμένει σήμερα ο Dirk Bauman, γνωστός μας από τη θητεία του, η οποία έληξε άδοξα και τις δύο φορές και στον Απόλλωνα Πατρών και στη Δάφνη, να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα. Δεν έχει παίξει πολύ καλά. Κατατρέχεται από ανασφάλειες γιατί δεν έχει ομάδα. Τρεις Γερμανοί παίκτες δεν έχουν σωματείο αυτή τη στιγμή και περιμένουν απόψε να βρουν. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουν στο Ταμείο Ενεργείας. Ζήσεις, Διαμαντίδης. Ζήσεις, 2-0 για τους Γερμανούς. Παπαδόπουλος χαμηλά μέσα στη ρακέτα, έξω για τον Χατζιβρέτα. Χατζιβρέτας εκμεταλλευόμενος ότι είναι κοντύτερος και πιο ταχύς από τον Νοβίτσκι. Περνάει. Αλλά στοχή. Στην άμυνα των Γερμανών σημαίνει Δημήτρη αυτό που συνέβαινε και στην άμυνα των Ρώσων στο μεγάλο πρωινή τελικό. Υπάρχουν δύο, επιτρέψτε μου την έκφραση φίλες και φίλοι, γομάρια, δύο ψηλοί και εξαιρετικά ικανοί στο να σταματήσουν τις διευθύνσεις. Οι Ρώσοι είχαν τον Κυριλέγκο, οι Γερμανοί είχαν τον Νοβίτσκι. Και από την άλλη πλευρά, για τον Σαβρασένκο παίζει ο Φέμελινγκ που έχει και τον Μπόι αλλά και τη δυνατότητα να κλείσουν τους διαδρόμους και να μην επιτρέψουν στην ελληνική ομάδα τις διευθύνσεις εδώ να ντουμπλάρουν τον Παπαδόπουλο. Χατζιβρέτας για τρεις από μακριά. Αστοχή. Ήταν άστοχος και στο ημιτελικό με τη Γαλλία. Διαμαντίδης βοηθάει στο κλέψιμο, Ζήσεις το ολοκληρώνει. Επιστρέφει τώρα και ο Νοβίσκι, 5 εναντίον 5 το παιχνίδι. Ζητάει τη βοήθεια του Σπίτι Παπαδόπουλου Διαμαντίδης. Υπάρχει φάουλ από τον Φέμερλινγκ που με το μεγάλο του κορμί άτσαλα έπεσε πάνω στον Διαμαντίδη. Συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό την περσινή χρονιά. Φέμερλινγκ ο ψηλότερος Γερμανός και ο κλασικός ψηλός μέσα στη ρακέτα. Αυτός που γεμίζει με τον πόη του και τα χέρια του και αποτελεί το αντίπαλο δέος κοντά στο καλάθι. Αυτό που προσπάθησε να κάνει τώρα η εθνική ομάδα πρέπει να το κάνει σε μόνιμη βάση γιατί οι Γερμανοί είναι προβλέψιμοι στην αφενός μένουν σε ό,τι αφορά την επίθεση, είναι προβλέψιμοι στην εκτέλεσή τους και στην δε άμυνα είναι ευάλωτοι στα μισμάτς. Άρα τώρα με το Διαμαντίδη αργότερα όταν θα περάσει και ο Παπαλουκάς αυτό η εθνική ομάδα και μπορεί και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Τσατσαρίς μαρκάτα τον κοντύτερο Γκριν και επιθετικό φάουλ. Θεωρεί ο διαιτητής ότι είχε στηθεί ο αντίπαλος. Παίκτης ο Γκριν, ο Τσατσάρης έπεσε πάνω του, επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, 7:25 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 0-2 οι Γερμανοί προηγούνται. Οι Γερμανοί με τον Ρόλερ σε θέση οργανωτή, playmaker δηλαδή, απέναντι στον Διαμαντίδη. Νοβίτσκι. Θα γίνουν πολλές αλλαγές στο μαρκάρισμα του Νοβίτσκι. Είναι δεδομένο αυτό. Ξεκινάει ο Τσατσάρης. Ρόλερ από τις εκπλήξεις του Ευρωμπάσκετ και δεύτερο σκόρερ της Γερμανίας μετά το μεγάλο Νοβίτσκι. Φέμελινγκ μπερδεύεται, δεν είναι τόσο καλό στο dribbling, δηλαδή στο να χειρίζεται την μπάλα. Μακριά από το καλάθι είναι μάλλον ακίνδυνος. Και επαναφορά από τον Ζήσης τα 7 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Και Μαντίδης περνάει. Όσο και αν φαίνεται περίεργο για δύο ομάδες οι οποίες είναι παροτοκαπνισμένες στα μεγάλα μάτς, διότι και οι δύο χρειάστηκαν να παίξουν μπαράζ, έχουν track. Και αυτό φαίνεται στις κινήσεις τους και στο πολύ χαμηλό δείκτη στην επίθεση, διότι στα πρώτα 3,5 λεπτά έχουν σημειωθεί μόλις δύο πόντοι. Χατζιβρέτας μέσα. 3-2, πρώτο τρίποντο. Πρώτη ελληνική πόντη στο παιχνίδι. 6,5 για το δεκάλεπτο. Αν προτιμάτε, πέρασαν 3,5 περίπου λεπτά για να σκοράρει η ελληνική ομάδα. Γκριν. Δυνατός παίκτης, καλά πατήματα. Νοβίτσκι, ο Σταρ. Με τον Παπαδόπουλο απέναντι, αυτό το οποίο δεν θέλει η ελληνική ομάδα, να βρίσκεται δηλαδή ο Παπαδόπουλος απέναντι στον Νοβίτσκι, γιατί μπορεί να είναι ισοϊψής, 2-13 περίπου και 2, αλλά είναι κλασικός συντερφόρο ο Παπαδόπουλος, ένας μοντέρνος φόργος του Νοβίτσκι που βγαίνει και στάρει από μακριά. 3-4, Διαμαντίδης. Διεισδύει, βγάζει έξω στον Παπαδόπουλο, αφήνει την μπάλα, μάλλον άτσαλα προς το καλάθι. Το λιμάνο ο Γκριν προσπαθεί ο Παπαδόπουλος, μαζεύει τελικά ο Πέσιτς και Ρόλερ. Ο Διαμαντίδης πάνω από το ξεκίνημα του αγώνα. Το βλέπετε. Ο Νοβίσκι με αντίπαλο τον Τσαρτσαρί. Νοβίσκι το 14. Ρόλερ. Νοβίσκι χωρίς δισταγμό σουτάρει για 3. Αστοχή ψηλά ο Ζήσης. Ο Νοβίσκι που δεν έχει πρόβλημα σουτάρει και 7 και 8 τρίποτα σε κάθε αγώνα. Οι Γερμανοί χθες είχαν 11 στα 33 τρίποτα στον ημιτελικό με τους Ισπανούς.
Και όχι μόνο δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σουτάρουν τρίποντο, δεν έχουν πρόβλημα κυρίως ο Νοβίτσκι, αποκλειστικά ο Νοβίτσκι, να κάνει οτιδήποτε του καπνίσει που λέμε στον αγωνιστικό χώρο, να παραβεί τις εντολές του Μπάρμαν, να αγνοήσει ελεύθερο συμπαίκτη, διότι είναι το απόλυτο αφεντικό και παίκτη ο οποίος την κάνει του απόλυτου σεβασμού των συμπαίκτων του. Αποτέλεσμα άλλωστε αυτός τους έχει οδηγήσει μέχρι εδώ, αυτός τους οδήγησε στο χάλκινο μετάλλιο στην Ινδιανάπολη το 2002, αυτός τους οδήγησε την τέταρτη θέση στην Ατάλια και ως εκ τούτου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο του έχουν παραχωρήσει τα κλειδιά όχι μόνο της ομάδας αλλά και των σπιτιών του καθενός. Αστοχία στην πρώτη βολή, η ελληνική ομάδα που είναι χαμηλότερα από όλες τις βολές σε αυτό το τουρνουά. Με 56,5% είμαστε τελευταία ομάδα, η Γερμανία είναι τρίτη με 75%. Οι Γερμανοί που έχουν και τα περισσότερα τρίποντα στην διοργάνωση. Ζήσει, έφυγε στη δεύτερη, 4 όλα. Ζήσει, πάντως χθες στο κρίσιμο σημείο είχε 3-3 σε αυτή την τεράστια ανατροπή. Στο Ζήσει το πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι λειτουργήσε καταπληκτικά με τεράστια σοβαρότητα και εμπειρία βετεράνων στην τελευταία φάση. Είδε ότι δεν είχε διείσδυση και οι Γάλλοι είχαν κλείσει τη ρακέτα και πάσαρε στο κατάλληλο timing εκεί που έπρεπε στον Διαμαντίδη. Βήματα από το Φέμελιν και μια αλλαγή στην γερμανική ομάδα, ο Ντεμιρέλ. Ο βραχής όμως ο playmaker της Alba Berlin την περσινή χρονιά, ο αρχηγός της, πέρασε το παιχνίδι. Δύο αλλαγές, περνά και ο Βούχερ. Δύο από τις παλιές καραβάνες ομάδας, κύριος ο Βούχερ αλλά και ο Ντεμιρέλ. Άρα θα παίξουμε πιο ορθολογικό σχήμα, ας το πούμε έτσι. Ο βραχής όμως ο Ντεμιρέλ κυνηγάει τώρα τον Ζήση. Ένα παίξιμο απειλεί λιγότερο βέβαια από τον Γκριν που πέρασε στον πάγκο. Χατζιβρέτας προσπαθεί να διεισδύσει για να βγάλει μάλλον έξω, αλλά έχει πατήσει τη γραμμή. Την παράγει για τη γερμανική ομάδα σε ένα παιχνίδι με πολύ τρακ, πολύ άγχος, πολύ πίεση και κακές επιλογές και όχι θέμα του παιχνίδι. Να το πάτημα του Νίκου Χατζιβρέτα στη βασική γραμμή κατά το καλάθι. Η ελληνική ομάδα που ξεκινάει με δύο λάθη, τρία έχουν οι Γερμανοί. Όλα αυτά στο πεντάλεπτο του αγώνα. Ντεμιρέλ για τον Πέσιτς, ο Χατζιβρέτα είναι πάνω του. Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, είναι μάλλον αργός στα πόδια παίκτης. Ντεμιρέλ, αυτός είναι πολύ γρήγορος, αφέβει κυρίως από δεξιά. Νοβίτσκι. Ο Παπαδόπουλος τώρα πάνω του. Είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι ιδανικός να παίξει πάνω στον Νοβίτσκι. Έτσι κι αλλιώς, σαν τέλος χρόνου, οι Έλληνες κατεβάζουν με το Διαμαντίδη ένα παιχνίδι που φαίνεται πως θα πάει σε χαμηλό σκορ από το ξεκίνημα. Τσαρτσαρίς. Χαμηλά στον Παπαδόπουλο. Θέλει να παίξει ένα σαν δεν ενός ή να βγάλει έξω. Να βγάλει έξω στο Διαμαντίδη. Αλλαγή παιχνιδιού. Ζήσεις. Πάσχα από την περιφέρεια. Παπαδόπουλος διστάζει το high post, κάνει το σούτ χαμηλό airball. Πέσιτς μαζεύει. Τσαρτσαρίς το δώρο και κάρφωμα 6-4 από το δώρο του Πέσιτς. Η ελληνική ομάδα μπροστά, τα χειροκροτήματα από τους Έλληνες φίλους εδώ στην Μπελογκράτσκα Αρένα. 4 λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. Μάρκο Πέσιτς βρίσκει πόδια μπάλα, ανανέωσε χρόνο για τους Γερμανούς. Πανελλήνιος Γιάννης ετοιμάζει τώρα δύο αλλαγές, θα αλλάξει το ρυθμό του αγώνα με τον Θοδωρή Παπαλουκά στη θέση του Νίκου Ζήση και με τον αρχηγό τον Μιχάλη Κακιούζη στη θέση του Τσαρτσαρή. Συνεπώς θα πάει ο Κακιούζης πάνω στον Νοβίτσκι. Το έκανε και στο Brown Bike στο πρώτο φιλικό που είχαμε με τους Γερμανούς. Και Βασίλη, με δύο ψηλά γκάρ τώρα του Μαπαλουκά και του Διαμαντίδη, οι Έλληνες παίκτες μπορούν να αποστάσουν. Δηλαδή να παίξουν κοντά στο καλάθι με πλάτη τους αντίπαλους κοντούς Γερμανούς που είναι. Θα επιδιωχθεί από, από την εθνική ομάδα. Προφανώς έχει προβλεφθεί αυτό στην τακτική. Να. Θα το κλέψω πάνω στο Φέμερλινγκ. Βαρύς πάντα και αργός. Παπαλουκάς. Χουκ από τα 4 μέτρα. Άστοχη προσπάθεια από τον Παπαδόπουλο που ξεκινάει με 0 στις 3 για 2 πόντους. 3,5 περίπου, ενώ που Χέρερ προλαβαίνει την μπάλα, ετοιμάζεται πάλι και ο Τσαρτσαρίς για να ξαναπεράσει πιθανολογώς θέση του Παπαδόπουλου. Διαμαντίδης κλέβει με το αριστερό, Παπαλουκάς. Με αντίπαλο του Ντεμιρέλ, δείτε τη διαφορά έψη για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Αυτό κάνει, πηγαίνει κοντά στο καλάθι και αφήνει την μπάλα. Αυτό ακριβώς, Βασίλη, που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουν οι Γερμανοί όσες φορές η ελληνική ομάδα είτε με τον Διαμαντίδη είτε με τον Παπαλουκά ποστάρει μέσα στη ρακέτα. Και για να εκλαϊκεύσουμε το ποστάρισμα, σημαίνει ότι ψηλότερος γκάρ όπως είναι ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς έναντι των αντιπάλων του θα βάλει πλάτη στο low post, χαμηλά στη ρακέτα δηλαδή. Και είτε θα κερδίσει φάουλ είτε θα γυρίσει για να σκοράρει. Αυτά είναι πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το γεγονός ότι η εθνική ομάδα διαθέτει δύο εξαιρετικά όριμους, ψηλούς και με πολλά θετικά προσόντα γκάρ. Χατζιβρέτας. Η κίνηση από το Διαμαντίδη. Τσαρτσαρίς που έρχεται έξω από τη ρακέτα για να πατήσει δυνατά. Σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Η ελληνική ομάδα προηγείται. Η ομάδα που πρέπει να αν κινηθεί γρήγορα στην περιφέρεια και παίξει καλό πάση, γιατί να δει πολλές και γρήγορες πάσες μπορεί να διασπάσει την άμυνα των Γερμανών που άλλωστε δεν είναι και καλύτερη στον κόσμο. Εκπληκτικό κλέψιμο του Διαμαντίδη.
στον Νοβίτσκι. Χατζιβρέτας αφήνει την μπάλα. Άτσαλα, άστοχα είναι ο Διαμαντίδης παρών. Επιθετικό rebound, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 14 και έχουμε το πρώτο τάιμα του αγώνα. 6 πόντι της διαφοράς για την ελληνική ομάδα. Με τα δύο κλεψίματα του Διαμαντίδη πήρε τη διαφορά. Και 48 για το δεκάλεπτο, 14 για την ελληνική ομάδα. Και αν θέλετε να μάθετε πού φύγει τη διαφορά, Βασίλη, η διαφορά είναι στα λάθη 8 για τους Γερμανούς, 2 για τους Έλληνες και 6 κλεψίματα για μας, κανένα για τους Γερμανούς. Η ελληνική ομάδα τρέχει ένα σερί 7-0 από την άλλα που Νοβίτσκι έκανε το σκορ 3-4. Η άμυνα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο μαρκάρισμα όλων των παιχτών και δεν υπάρχει επιλογή αντιπάλων. Δεν αφήνουν οι Έλληνες παίκτες κανέναν Γερμανό ελεύθερο. Δεν δίνουν βοήθεια στον Νοβίτσκι πέρα από τις φορές που πηγαίνει ο Παπαδόπουλος στις αλλαγές. Και νομίζω ότι από την άλλη πλευρά, ανοίγοντας την επίθεση με ευνηδιασμούς και χωρίς οι Γερμανοί να μπορούν να σταματήσουν δύο-τρεις φορές που η ελληνική ομάδα μπόρεσε να φύγει γρήγορα, όλα αυτά δημιουργούν μια διαφορά που είναι πολύ σημαντική στη δεδομένη χρονική στιγμή. Φάουλ πάνω στον Νοβίτσκι. Από 3 φάουλ για κάθε ομάδα. Τσατσαρίς έχει φτάσει τα 2, αλλά υπάρχουν ελάχιστες λύσεις. Η μία σηκώνεται, λέγεται Δημοσθένης Δικούδης. Ο Δήμος, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια είναι καταλήτης στην ελληνική άμυνα και επίθεση. Ενώ στο παιχνίδι για τους Γερμανούς έχει περάσει και ο Σβένι Σούλτζε. Μούχερε ανακτά το κοντρόλ της μπάλας. Σούλτζε με αντίπαλο τον Τσατσαρί, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ένας καλός παίκτης, ο οποίος παρότι ψηλός είναι κυρίως καλός σουτέρ. Και τώρα με τον Νοβίτσκι μπορεί να κάνει το εξής τρίκ: να περάσει ο Νοβίτσκι στο 5 και ο Σούλτσε να βγαίνει έξω και να σουτάρει από 5-6 μέτρα ή και τρίποντο. 2 λεπτά, ελάς στην κερκίδα. Ζήσεις χαμηλά στη βασική γραμμή, σουτάρει μέσα. 12-16 διπλό σκορ για την ελληνική ομάδα με το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Νίκου Ζήση που είχε και ένα πόντο, φτάνει τους 3. Ντεμιρέλ από δεξιά που σας λέγαμε. Το φάουλ από τον Χατζιβρέτα πάνω στον Ντεμιρέλ. Ενώ ετοιμάζεται και ο Ντικούδης και ο Σπανούλης για να περάσουν το παιχνίδι. Θα δούμε τις αλλαγές για την ελληνική ομάδα. Τσαρτσαρίς έξω και Χατζιβρέτας. Λοιπόν, η ελληνική πεντάδα πλέον συνεχίζει με τον Σπανούλη. Ένα πολύ γρήγορο point guard, ένα γρήγορο playmaker που μπορεί και να εκτελέσει και να οργανώσει και να τρέξει σε άμυνα και επίθεση. Ζήσεις και Παπαλουκάς, οι υπόλοιποι δύο κοντοί της ελληνικής ομάδας. Κακιούζης και Ντικούδης θυμίζουν μέρες ΑΕΚ από το πρωτάθλημα πρωτοτριετίας, Βασίλη. Παναγιώτης Γιαννάκης έχει ήδη χρησιμοποιήσει τους 9 από τους 12 παίκτες πρωτού συμπληρωθούν, μάλλον με τη συμπλήρωση 8 λεπτών αγώνα. Και αυτό δείχνει και τον πλουραλισμό που διαθέτει η ελληνική ομάδα, αλλά και το γεγονός ότι ο Δράκος, ο οποίος παρεμπιπτόντως, αν κατακτήσει απόψε το τρόπαιο, θα γίνει ο πρώτος πρωτοπονητής στην μακρά ιστορία του θεσμού, που θα το έχει κατακτήσει από δύο διαφορετικά μετερίζια, και δίνει χρόνο συμμετοχής και εμπιστεύεται όλους τους παίκτες και έχει την ευκαιρία να τους δίνει ανάσες, γιατί αυτό θα χρειαστεί στην πορεία του αγώνα. Παπαλουκάς από τα 2 μέτρα. Είναι ψηλότερος, το είπαμε και νωρίτερα, από τους Γερμανούς γκάρντ, όπως και ο Διαμαντίδης. Τους πηγαίνει κοντά στο καλάθι, σουτάρει από κοντά 14-7 και πάλι διπλό σκόρ με τον Παπαλουκά να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Η ελληνική ομάδα σουτάρει με 45% συστοχία στα δίποτα. Έχει 5-11, οι Γερμανοί 2-3. Μόλις 3 προσπάθειες για δημιουργητές. Ο Κακίνης μαρκάρει στην τρίπλα τον Νοβίτσκι και φάουλ του Έλληνα αρχηγού. 28χρονο Έλληνα αρχηγού πάνω στο Νοβίτσκι. Αυτή είναι και η οδηγία του Γιαννάκη και των συνεργατών του να παίξουν στην τρίπλα πάνω στο Νοβίτσκι. Άλλωστε στο NBA, εδώ βλέπετε τον Κακιούζη. Ο Νοβίτσκι, όταν έχει προβλήματα στο NBA, που δεν είναι πάρα πολύ συναυτό, εδώ βλέπετε την φάση και το φάουλ του Κακιούζη με το αριστερό χέρι. Έσπρωξε. Είναι όταν έχει κοντύτερους forward να τον αντιμετωπίζουν πάνω στην τρίπλα. Εδώ ένα παίκτη που τελειώνει με πάνω από 25 πόντου μέσον όρο στο NBA. Το ευρωπαϊκό ποτάλι έχει μέσα, σε αυτό το ευρωπαϊκό ποτάλι έχει μέσα 27,6 πόντους. Δεν υπάρχει παίκτη της γερμανικής ομάδας που να έχει άλλος παίκτης διψήφιο νούμερο. Είναι το απόλυτο αφεντικό. Είναι ο ορισμός, η επιτομή του παίκτη ορχήστρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ακόμη και στο NBA όπου διαπρέπει. 14-9, 1 και 10 περίπου για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Σπανούλης. Σε άμυνα ζώνης οι Γερμανοί προσπαθούν εδώ να δημιουργήσουν κάποιο παραπάνω πρόβλημα, αλλά η ελληνική ομάδα στην επίθεση δεν έχει κολλήσει σήμερα, με εξαίρεση τα δύσκολα πρώτα 2 λεπτά. Δικούδης μέσα. 16-9 πατώντας τη γραμμή του τριμπόντου. 16-9 διαφορά των 7 παραμένει για την ελληνική ομάδα. 6 στα 12 δίποτα για την ελληνική ομάδα, 1 στα 3 τίποτα. Η ελληνική ομάδα που έχει μέχρι στιγμής, ενώ αυτό που είπαμε νωρίτερα, ο Σούλτζε είναι ψηλός που θα βγει και θα σουτάρει καθώς ο Νοβίτσκι και θα περάσει χαμηλά, δηλαδή κοντά στο καλάθι για να παίξει αυτός ως πρώτος ψηλός. 16-12
για την ελληνική ομάδα που μέχρι τη στιγμή του τριπόντου νωρίτερα είχε μάλλον στραγγαλίσει τους Γερμανούς στην επίθεση. Εδώ είναι η προσπάθεια του Ντικούδη, δεν το μετράει ο Ιταλός ο διευθυντής, δεν το μετράει, υπάρχει φάουλ νωρίτερα. Το φάουλ είναι από τον Γκάρετ. Βλέπετε εδώ τον Γκάρετ, τον παίκτη της Πομπεανάπολη. Αρκετοί Γερμανοί παίζουν εκτός γερμανικών συνόρων. Ο Βίτσκι κάτω στον πάγκο, θέση του Αριμπάμπου, γνωστός μας από τριπλή θητεία στην Ελλάδα. Εσείς βλέπετε τον Γκάρετ. Ο Βίτσκι κάθε στον πάγκο έχοντας μόλις 4 πόντους με 1-2 δίποντα, 0-1 τρίποντο, 2-2 βολές και 3 λάθη. 16-12. 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Παπαλουκάς. Μόνο που και στον αποψινό αγώνα, όπως το έκανε και άλλες δύο-τρεις φορές, παίζει κάπου στα πλαίσια της, στο πλαίσιο της τριγωνικής επίθεσης. Κάνει figure 8. Κακιούζης μέσα! Για να βγει το σουτ. 19-12 από τον αρχηγό. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Ελλάδα-Γερμανία 19-12. Πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει. Διαφημίσει λίγο πάλι μαζί. Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε την ελληνική ομάδα να προηγείται με 19-12. 9 τα λάθη για τους Γερμανούς, 2 για τους Έλληνες. Κανένα κλέψιμο για τους Γερμανούς, 6 για την ελληνική ομάδα. Και η ελληνική ομάδα που νομίζω, Βασίλη, είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη σήμερα. Είναι και συγκεντρωμένη από το άλλο που περιμέναμε. Η συγκέντρωση και η προσήλωση στα αμυντικά καθήκοντα είναι η βάση, η αφετηρία από την οποία αρχίζει κάθε μάτς η ελληνική ομάδα. Αλλά τούτη τη φορά, και παρά το γεγονός ότι υπήρξε το σχετικό τρακ των πρώτων ετών σε ένα μεγάλο τελικό, αυτά τα παιδιά όχι μόνο δεν έχουν ξαναπαίξει τελικό, δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ ότι θα μπορούσαν να βρεθούν τόσο νωρίς, τόσο γρήγορα, τόσο αναπάντεχα ίσως μπροστά στην μεγάλη πρόκληση. Αν εξαιρεθεί λοιπόν εκείνο το πρώτο διστακτικό τρίλετο, από εκεί πέρα έχουν βρει το ρυθμό στην επίθεση. Κατάφερε η εθνική ομάδα να βάλει τρίποντα, να εκμεταλλευτεί το mismatch αυτές τις διαφορές ύψους των ψηλών γκάρτ και να έχει πετύχει 19 πόντους, που νομίζω ότι αποτελεί ρεκόρ αυτής της εθνικής ομάδας ως επιθετική παραγωγή πρώτης περίοδου. Ακριβώς. Νοβίτσκι που ξαναπέρασε. Ντεμιρέλ. Η κίνηση για τον Γκριν. Πατάει γερά για να βγάλει την μπάσα. Νοβίτσκι. 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη της γερμανικής επίθεσης. Νοβίτσκι, ένα πολύ πολύ δύσκολο σουτ, δεν μπορούσε να είναι εύστοχο. Ντικούδης παίρνει το αμυντικό rebound. Σπανούλης προσέχει την έλευση από πίσω του Demon Green. Και Κακιούζης. Ελληνική επίθεση. Με τον Νοβίτσκι ψηλά πάνω στον Παπαλουκά. Έμαθαν το μάθημά του στο πρώτο δεκάλεπτο η Γερμανία. Ο Παπαλουκάς βγαίνει έξω και σουτάρει και αστοχή. Ντικούδης προσπαθεί. Οι Γερμανοί προλαβαίνουν τελικώς με τον Green. Ντεμιρέλ. Καταλαβαίνει ο Θότα, φεύγει από δεξιά και κερδίζει το φάουλ από τον Σπανούλη. Για τον Σπανούλη αυτό είναι το πρώτο μόλις φάουλ. Ενώ ετοιμάζεται για τους Γερμανούς και πάλι ο Ρόλερ, του οποίου τα τρίποντα προφανώς έλειψαν από τη γερμανική ομάδα του Dirk Bauermann. Ο Ντεμιρέλ που δεν κατάφερε να κάνει και πολλά πράγματα στη θέση του point, αλλά και με ρόλο εκτελεστικό. Ο Ρόλερ είναι καλύτερο σε αυτό το διπλό ρόλο. Ένα combo guard, όπως λέμε, δηλαδή ένα guard που κάνει δύο πράγματα. Λοιπόν, ρόλερ για τον Νοβίτσκι. Πολύ γρήγορα πρώτος δύσης, φτάρει για τρεις. Αστοχή, έρχεται ο Γκριν. Ένας παίκτης 1,85 βάρους, 95 μυϊκών κιλών. Πατάει γερά, γερά πατήματα στο παιδί, το βλέπετε εδώ. 19-14. Παπαλουκάς, Κακιούζης. Και πάλι Παπαλουκάς. Κυνηγάει ο Γκάρετ, Παπαλουκάς. Έξω για τον Ζήση. Κακιούζης, Νοβίτσκι πάνω του. Χαμηλά ο Ντικούδης, κοντά στη βασική γραμμή, πρώτο Αριμπάμπου σουτάρει. Το σουτ είναι άστοχο, Νοβίτσκι μαζεύει το rebound για τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί έχουν 10 rebound, 6 για την ελληνική ομάδα. Γκάρετ, δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές, από την προσπάθεια του Ζήσει να εκμεύσει το επιθετικό. 19-16, οι Γερμανοί πλησιάζουν στους 3. Έχουν ένα 4-0 σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Παπαλουκάς, έξω για τον Σπανούλη. Δυνατό πάτημα σουτάρι, χαμηλό σουτ βρίσκεται Στεφάνη Παπαλουκάς, έχει πατήσει την βασική. Και όλα αυτά 8 λεπτά για το ημίχρονο. Αλλαγή, Διαμαντίδης στη θέση Σπανούλη. Πάντα με τρεις κοντούς, αλλά ψηλότερο σχήμα, καθώς ο Διαμαντίδης είναι σαφώς ψηλότερο σχήμα, μακρύτερα χέρια από το Σπανούλη. Ο Διαμαντίδης θα πάει κατευθείαν συστημένος πάνω στο ρόλερ που έχει την μπάλα.
Νοβίτσκι. Ρόλερ. Εδώ βλέπετε, δείτε την προσπάθεια του Νοβίτσκι να αφιμπλακεί από το μαρκάρισμα του Τικούδη. Αριγβάμπου. Δυνατό πάτημα, κακό σουτ Κακιούζης και στη συνέχεια Ζήσης μαζεύουν το rebound. Βλέπουν καλά τα μπλοκάου, δηλαδή προστατεύουν οι Έλληνες παίκτες με το σώμα τους στην πορεία της μπάλας μετά την αναπήδηση Στεφάνη. Αριγβάμπου που νωρίτερα δοκίμασε. Εδώ το βλέπετε. Εδώ η ελληνική ομάδα πήγε να εφαρμόσει το pick and roll. Την τελευταία στιγμή υπήρξε παρέμβαση από τους Γερμανούς και η αλλαγή. Με τον Παπαδόπουλο ξανά δει του Δήμου του Κουδί. Έξι μεγίνηση καθώς είδε ότι ο Αριγβάμπου παίζει στο 5. Ψηλότερος και σαφώς καλύτερο. Είναι θεωρητικά ακίνδυνος επιθετικά. Εδώ ο Παπαλουκάς δείχνει ότι δεν έχει ιδιαίτερα επικίνδυνος και αμυντικά. 21-16 για τον Παπαλουκά που φτάνει τους 4 με 2 στα 3 δίποντα. Ρόλερ βγαίνει ψηλά από το σκρίν ο Γκάρετ. Αλλαγή τώρα έχει πάει ο Παπαλουκάς από το μαρκάρισμα πάνω στον Αριγβάμπου. Αλλά ο Νοβίτσκι από μακριά σουτάρει και αστοχή. Ένα ακόμη άστοχο του Νοβίτσκι. Του Νοβίτσκι που σουτάρει χαμηλά σήμερα με χαμηλά ποσοστά. Έχει 0-3 τρίποντα, 1-3 δίποντα. Μακρινό σουτ μέσα. Μακρινό σουτ μέσα. Από τον αρχηγό. Κακιούζης 2 στα 2 τρίποντα. Νοβίτσκι το φάουλ από τον Παπαδόπουλο που στείνεται με τα χέρια σηκωμένα. Αλλά υπάρχει φάουλ. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα έχει με 4 τον Παπαλουκά, 3 τον Ζήση, 3 τον Χατζιβρέτα, 2 τον Τικούδη, 4 τον Τσατσαρή, 2 τον Διαμαντίδη και 6 τον Κακιούζη. Για τους Γερμανούς έχει 5 ο Σούλτζε και 4 ο Νοβίτσκι. Αριγβάμπου δεν έκανε και πολλά πράγματα. Βαρύς, κοντός. Δεν είναι. Αυτός είναι ο ρόλος του Αριγβάμπου. Να μπει 2-3 λεπτά να ξεκουράσει τον Φέμερλινγκ. Άλλωστε δεν έχει ούτε τη δυνατότητα. Ακόμα και στα καλά του. Δεν ήταν ο παίκτης που θα μπορούσε να δημιουργήσει ουσιαστικό επιθετικό πρόβλημα. Είναι μια λύση ανάγκης ολίγων λεπτών. Πάτσε πια κατά 33. Δίκνοβιτσκι έχει 3-3 βολές. Το καλό είναι σήμερα να μην το στείλουμε στις βολές. Έχει από τα ψηλότερα ποσοστά, συνήθως πάνω από 85%. 6-45 τώρα για το ημίχρονο. 24-18 για την ελληνική ομάδα. Οι Γερμανοί πρεσάρουν τώρα για να καταλήξει αυτή η πιεστική άμυνα σε zone press ουσιαστικά. Σε ζώνη δηλαδή. Με αυτή την άμυνα άλλωστε κατάφερε να παγιδεύσουν τους Ισπανούς στον χθεσινό ημιτελικό. Έξω από τον Παπαδόπουλο για τον Ζήση. Αστοχή προσπαθεί ο Κακιούζης. Πολύ πονηρά, πολύ έξυπνα μαζεύει το rebound. Δεύτερη προσπάθεια. Καταπληκτική προσπάθεια του αρχηγού. Μέσα στα θηρία Φέμερλινγκ και Νοβίτσκι. Το βλέπετε εδώ. Φτάνει τους 8. 26-18 για την ελληνική ομάδα. Η διαφορά στους 8. Γκριν από μακριά αστοχή. Παπαλουκάς μαζεύει το rebound. Δεν θέλω να το προσεζέψω. Αν η ελληνική ομάδα προσέξει, ο τελικός μπορεί να είναι το ευκολότερο μάτς που έχει παίξει αυτό το ευρωμπάσκετ. Κακιούζης. Ο πρώτος χορός μέχρι στιγμής Παπαλουκάς. Να η ζώνη των Γερμανών. Χαμηλά ο Διαμαντίδης. Το ποστάρισμα που λέγαμε δηλαδή να παίξει πλάτη τον κοντύτερο αντίπαλο κοντά στο καλάθι. Εδώ double team ελεύθερος. Άρα ο Παπαλουκάς σουτάρει για 3 μέσα. 29-18-28 δίνει το ταμπλό. Πατούσε τη γραμμή. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Το Παπαλουκάς σουτάρει τους 6. Και πάμε σε time out. Η προσπάθεια του Παπαλουκά, δεν μπόρεσε και ο Αριγβάμπου, 28-18 για την ελληνική ομάδα, 5-47 για το φινάλι του ημιχρόνου. Βασίλη. Αυτό που είπα εγώ επιμένω και δεν το λέω τώρα επειδή η διαφορά άνοιξε στους 10 πόντους, πιστεύω ότι οι Γερμανοί είναι αρκετά προβλέψιμοι, ήταν η πρώτη επισήμανση που κατατέθηκε από το μικρόφωνο μας και αν η ελληνική ομάδα προσέξει μπορεί να πιάνει ανα πάσα στιγμή κορόιδο τους Γερμανούς στην άμυνα. Δεν υπάρχουν από την απέναντι πλευρά ούτε οι λύσεις εκείνες, αλλά κυρίως νομίζω ότι με την προσήλωση η οποία από την πρώτη στιγμή υπάρχει στο μαρκάρισμα του Νοβίτσκι, ο οποίος δεν είναι τουλάχιστον μέχρι στιγμής στην καλύτερη του μέρα, οι Γερμανοί κινδυνεύουν να μείνουν από νωρίς μακριά στο σκορ. 28-18 η ελληνική ομάδα που ανάμεσα στα άλλα έχει ανεβασμένο σκορ σε σχέση με τους υπόλοιπους αγώνες της. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Πέσιτς. Συνυπήρξαν στον Ηρακλή. Ζήσεις φάουλ από... όχι βήματα. Βήματα από τον Έλληνα γκάρ, τον Ζήση, πρώην παίκτη της ΑΕΚ και πλέον των Μπενετών. Ο Νοβίτσκι άρχισε το μάτς με 1 στα 7 σουτ. Το οποίο δεν το ξανακάνει σε αυτό το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Γενικό σουτάρει πολύ. Βρίσκεται στο απειρόβλητο, είναι απολύτως λογικό αυτό. Δεν πρόκειται κανείς να τον μαλώσει ή να στραβομουτσουνιάσει αν δει τον Νοβίτσκι να σουτάρει ακόμη και από τη σέντρα. Αλλά σήμερα δεν υπάρχουν βοήθειες και από τους υπόλοιπους παίκτες και υπάρχει ανελαίητο κυνηγητό πάνω του. Φέμερλινγκ αποφεύγει τα βήματα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 5 λεπτά
για το ημίχρονο. 28-20 Patrick Femerling με τους Γερμανούς να έχουν επιχειρήσει μόλις 9 τρίποντα έναντι 19 της ελληνικής ομάδας σε αυτό το πρώτα 15 λεπτά. Μεγάλη διαφορά. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον κοντύτερο ρόλερ. Ζήσεις. Συγχρός εκτελεστής αρκετά παιχνίδια. Βγάζει έξω με τον Διαμαντίδη. Αστραπία εναλλαγή. Διαμαντίδη Παπαδόπουλο από τη γωνία Παπαλουκά. Σουτάρι για τρεις. Αστοχή. Πηδάει ψηλά ο Διαμαντίδης. Χαστουκίζει ουσιαστικά την μπάλα. Έξω Κακιούζης. Τρίτο τρίποτα που δοκιμάζει. Αυτή τη φορά χαμηλό βρίσκεται στεφάνι. Την μπάλα στα χέρια του Φέμερλινγκ. Άκοπα. Ένα rebound αμυντικό εύκολο για τους Γερμανούς. Το κλείσω από τον Διαμαντίδη. Διαμαντίδης μέγας κλέφτης, μέγας πασέρ σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Τα χέρια του Διαμαντίδη είναι σαν τα χέρια του Τυραμούλα, το θυμάσαι το κόμι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Σαν να έχει λατήρια στα χέρια και μπορεί να, να τα ανοιγοκλίνει μέχρι εκεί που χρειάζεται. Ο Πέτσε έχει πάνω από 5 ασίστ και πάνω από 4 κλεψίματα σε ένα τρίτο τουρνουά. Είναι έτοιμο για μεγάλα μέσα πράγματα. Ζήσει. Αστοχή. Τρέχει ο Παλουκάς. Μαζεύει και αυτό ένα ακόμη rebound για την ελληνική ομάδα. Ελληνική ομάδα που έχει 14 με αυτό είναι τη 12 των Γερμανών. Περάσαμε στους ψηλούς Γερμανούς στα rebound. 28, 23 και 50 για το ημίχρονο. Κακιούζη. Ο Παδόπουλος δεν έχει παίξει ακόμα ένας εναντίον ενός των Φέμελινγκ. Έρχεται ο Ζήσης όμως τρέιλερ. Έρχεται έξω από τη ρακέτα, πατάει γερά. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 30-20 για τον Νίκο Ζήση. Και αυτές είναι οι συνεργασίες, διότι όταν ο ψηλός όπως είναι ο Παπαδόπουλος μπορεί να πασάρει τόσο καλά και οι γκάρ επικοινωνούν, η χημεία της ομάδας είναι τέλεια. Αυτή η φάση μπορεί να γίνει πολλές φορές πάνω στο double team που εφαρμόζουν οι Γερμανοί στον Παπαδόπουλο. Νοβίτσκι. Πατάει γερά στα 3 μέτρα, ευστοχή 30-22. Ο Παδόπουλος έχει φτάσει τις 2 assist. Πάνω από 10 λεπτά έχει να σκοράρει ο Νοβίτσκι. Πακιούζης, 3 και 10. Παπαλουκάς, ο Πέσης τον κυνηγά, είναι ισοεψής αλλά δεν είναι point guard όπως ο Παπαλουκάς. Έχει προβλήματα στην τρίπλα, πώς εδώ. Ο Παπαλουκάς έχει πολύ γρήγορο πρώτο βήμα σε αντίθεση με τον Πέσης που έχει πολύ αργό πρώτο βήμα. Η εθνική ομάδα είναι φανερό από την αρχή ότι πέρα από τη σταθερά του παιχνιδιού της που είναι η άμυνα σήμερα προσπαθεί να καθαρίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον τελικό, αν και αυτό ακούγεται εξαιρετικά φιλόδοξο για ένα μάθημα που κρίνει τον ευρωπαϊκό τίτλο, χάρη στην άψογη λειτουργία, στην πολύ καλή λειτουργία της επίθεσης της. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει δυστακτικότητα. Θα πρέπει να επισημανθεί κάτι που ισχύει μετά το τρακ των πρώτων λεπτών, ότι η κυκλοφορία της μπάλας και η κίνηση των παικτών είναι σήμερα σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι ολοφάνερο ότι το γόνιμο και δοκιμασμένο σχήμα με τους τρεις γκάρ έχει ως τελικό προορισμό να χτυπηθεί στο ψαχνό η γερμανική άμυνα. Άστοχη δεύτερη βολή 31-22, ο Παπαλουκάς έχει φτάσει τις 7. Ελληνική ομάδα 2-4 βολές, έχει κλασικά γύρω στο 50%. Ρόλερ. Πέσιτς. Γίνει ψηλά ο Ζήσης, το σκήνει από το Φέμερλι. Δεν γίνεται συνεργασία κοντού ψηλού. Ρόλερ δεν έχει βρει σήμερα κενό χώρο για να φτάρει. Ντεμιρέλ. Φέμερλινγκ, η κλασική πάσα του Ντεμιρέλ που στα αριστερά σχεδόν δύσκολα θα πάει σε λιάπ, δηλαδή να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 31-24 Γερμανοί μειώνουν στους 7. Ο Φέμερλινγκ, ο οποίος έχει φτάσει στους 4 με 2 στα 2 δίποντα. 2,5 για το φινάλε του ημιχρόνου. Κακιούζης. Το βιολί τους Γερμανοί στην άμυνα, αυτή την άμυνα ζώνης, η οποία κανένα πρόβλημα δεν έχει δημιουργήσει στην ελληνική ομάδα, όσο γυρίζει καλά η μπάλα. Ο Κακιούζης είναι από αυτά τα έξυπνα, τα πονηρά καλάθια, τρυπώνοντας στο κέντρο της ρακέτας. Σου είπα κάτι και δεν με πίστευες, με κοίτας περίεργα, μπορούμε να τους πιάσουμε κορόιδα. Και τους έχουμε πιάσει. 33-24, Βασίλη περίμενα να μας πάνε... Όταν θα καταλάβει ο Μπάουερμαν τι παίζει η ελληνική ομάδα, το μάτς μπορεί να είναι 20 πόντους. Ρόλερ. Jump stop και αφήνει μπάλα στο καλάθι. Πίστευα ότι βλέποντας οι Γερμανοί πόσο κακά ποσοστά έχουμε συμβολές θα μας πηγαίναν περισσότερο σε φάουλ στην πόλη. Δεν το έχουν κάνει, ευτυχώς να είναι καλά μέχρι στιγμής. 33-26, 1-47 για το ημίχρονο, για την ανάπαυλα. Κακιούζης, που με 10 πόντους είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής. Παπαδόπουλος, δάπτει με εκεί, δηλαδή δύο παίκτες πάνω του. Ελεύθερος ο Ζήσης από τα 5 μέτρα, σουτάρει μέσα! 35-26. 1,5 για το ημίχρονο. Όταν κάνουν... Όταν κάνουν δάπτει οι Γερμανοί, θα μείνει ένας ελεύθερος Έλληνας παίκτης. Πρέπει να βγει η έξτρα πάσα, όπως λέμε, η παραπάνω πάσα στον ελεύθερο παίκτη και να σουτάρει. Παπαδόπουλος κλέβει, Παπαλουκάς ολοκληρώνει. 2-1, Παπαλουκάς. Αφήνει εύκολα σαν σε προπόνηση. 37-26 η ελληνική ομάδα προς τα 11 για πρώτη φορά. 70 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Παπαλουκάς στους 9 κι αυτός. Ντεμιρέλ. Οι Γερμανοί μοιάζουν προς το παρόν σαστισμένοι. Ντεμιρέλ. Φέμερλινγκ θα παίξει πλάτη τον Παπαδόπουλο ή θα δώσει πάσα. Δοκιμάζει για πλάτη. Καλάθι και φάουλ.
Προσπάθησε ο Παπαδόπουλος να στηθεί με ψηλά τα χέρια. Εδώ που χαίρεται και Γκριν, ήταν και λίγο τυχερός ο Φέμερλινγκ εδώ. Πάντως, ο Φέμερλινγκ αναλαμβάνει πρωτοβουλία στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Στο Παναθηναϊκό είναι περισσότερο βοηθητικός παίκτης σε αυτόν τον ρόλο που αναθέτει ο Μπράντοβιτς. Αλλά εδώ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας είναι αρκετές φορές που θα τελειώσει αυτή η φάση. Τώρα πιάνει και την κουβέντα με τον Διαμαντίδη. Εκείνο που θα πρέπει να επισημανθεί είναι η πολύ καλή επικοινωνία που υπάρχει στην ελληνική ομάδα και μπροστά και πίσω, και το γεγονός ότι ώρες ο μεγάλος Νοβίτσκι φαίνεται αποκομμένος από το παιχνίδι της ομάδας. Και χωρίς βοήθειες, έτσι, ένας παίκτης πάνω του. Πάμε σε time out. Κάποια από τα προηγούμενα καλύτερα στιγμιότυπα, τα highlights, λιγότερο από λεπτό. 51 δεύτερα και ένα δέκατο πριν από τη λήξη του χρόνου. 37-28 για την ελληνική ομάδα που στάρει με 57% στα δίποτα. Πρώτη φορά στο τουρνουά, 30% στα τρίποντα και 50% ως συνήθως βολές. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη ανά πάσα στιγμή, διότι κάποια στιγμή βεβαίως οι Γερμανοί θα βρουν το ρυθμό τους και κυρίως θα αφυπνιστεί ο εγνωσμένης αξίας και αποτελεσματικότητας γερμανικός εγωισμός, κάτι που έγινε και στο μάτς με την Ισπανία, κάτι που έγινε και στο Ακρόπολης σε πολύ φιλικό επίπεδο στις 5 Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος μήνα δηλαδή, και είχε γίνει στην Ατάλεια. Το θυμόμαστε πολύ καλά, τότε η εθνική ομάδα προηγήθηκε με ηλικιώδη διαφορά 22 πόντων 32-10, μετά πιάστηκε εκείνη η κορόιδο, αλλά νομίζω ότι η φιλοσοφία της σημερινής ομάδας είναι εντελώς διαφορετική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υποψία της για το τι μπορεί να συμβεί και την ανάλογη προετοιμασία της. Φέμερλινγκ μέσα. 37-29, διαφορά στους 8 Φέμερλινγκ, που μαζί με τον Νοβίσκι ηγούνται της γερμανικής επίθεσης. Φάουλ από τον Ρόλερ. 37-29 από τον Ρόλερ, ένας παίκτης που μέχρι στιγμής ουσιαστικά ακολουθεί τον Νοβίτσκι στο σκορ. Έχει 8,5 πόντους μέσον όρο στα παιχνίδια, πίσω από τις 26,7 βέβαια του μεγάλου Νοβίτσκι. Διαμαντίδη, 44 κατά το ημίχρονο. Σπανούλης πέρασε, ισοεψής περίπου με το ρόλερ. Τσατσαρίς ψηλά με αντίπαλο το Φέμερλινγκ. Συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Χακιούζης. Ο Παλουκάς και πάλι προσπαθεί να παίξει πλάτη τον πολύ κοντύτερο Ντεμιρέλ. Κάνει την κίνηση, βρίσκει μόνο τον Τσατσαρί. Έτοιμο καλάθι. Και το πραγματοποιεί ο Τσατσαρίς, 39-29. Τσατσαρίς. Η εθνική σήμερα δείχνει πολύ ψηλό IQ σε κάθε φάση. Πολύ ψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Αναλαμβάνω, με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, είναι καταπληκτική συνεργασία των παιχτών και ο τρόπος με τον οποίο, χωρίς καν να ανοίξουν το στόμα τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μάτια. Ήταν σεμιναριακό επίπεδο η συνεργασία εδώ. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να αποστάρει ο Παπαλουκάς, πήγε η βοήθεια πάνω και έμεινε ελεύθερος ο Τσαρταρής για το φόβο των Ιουδαίων, έκανε την προσποίηση. Όλα αυτά δείχνουν μια ομάδα που ξέρει τι της γίνεται. Ο Τσατσαρίς στον πάγκο, περνάει Ντικούδης, Κακιούζης, Ντικούδης στα υψηλή τα forward, χωρίς κλασικό ψηλό. Καταπληκτικό κουτσάρισμα πίσω από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που είσαι σκαλιός. Όπως και χθες. Ναι. Πέσιτς. Έδωσε μαθήματα. Νοβίτσκι με ασφυκτικό μαρκάρισμα, Ντικούδη, αυτός είναι ο Μέγας Νοβίτσκι, 39-32. Παρότι του έκοψε την τρίπλα, δηλαδή δεν του άφησε καθόλου κενό χώρο ο Ντικούδης, σηκώθηκε, σούταρε, ευστόχησε, 39-32, ο Νοβίτσκι φτάνει στους 11. Η διαφορά ως 7, μας περιμένει ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Η ελληνική ομάδα προηγείται. Θυμίζω πλην κλείσουμε 11 λάθη για τους Γερμανούς, 3 για την ελληνική ομάδα. Κανένα κλέψουμε Γερμανοί, 8 ελληνική ομάδα, κάπου εκεί. Σύνδυνα αυτοσυγκέντρωση, την οριμότητα και το μυαλό της ελληνικής ομάδας. Προηγούμαστε με 7, έχει πολύ δρόμο ακόμα τελικός. Σας αφήνουμε, μείνετε στην ελληνική τηλεόραση σε λίγο μαζί για τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου. Κυρίες και κύριοι, και πάλι στην Beogradska Arena, κατάμεστη. Μέσα στο Βελιγράδι υπάρχει μια ελληνική κατάληψη της αρένας. Πάνω από 5.000 έως και 7.000 Έλληνες εδώ παρουσία στο τελικό. 39-32 ελληνική ομάδα προηγείται. Βασίλη, να συνεχίσουμε λίγο το πρώτο μήχρονο. Λοιπόν, για την ελληνική ομάδα με εξαίρεση εκείνο το αγχωτικό, το απολύτως δικαιολογημένα αγχωτικό πρώτο τρίλεπτο, μετά βρήκε το ρυθμό της και τον βρήκε από εκεί που αποτελεί την ασφαλέστερη πηγή ενέργεια, στην άμυνα δηλαδή. Από τη στιγμή που η άμυνα δεν έπεσε σε καμία παγίδα στα παιχνίδια των Γερμανών, κατάφερε να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα τον Νοβίτσκι, να τον αναγκάσει να εκτραπεί σε σημαντικά ποσοστά ευστοχίας πριν από το καλάθι 2 πόντων, το πρώτο τελευταίο καλάθι του στο πρώτο ημίχρονο, ο μεγάλος Γερμανός superstar,
τον Dallas Mavericks είχε 1-7 σουτ. Τελείωσε βεβαίως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκοράροντας ένα καλάθι τριών πόντων, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό. Τώρα για όλους εκείνους οι οποίοι δίνουν σημασία και στα αγούρια, κάτι ανάλογο έγινε και με τον Μπάρκερ χθες. Θα μην τονίσουμε λοιπόν. Αλλά ας αφήσουμε τα αγούρια και τα παγούρια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η εθνική ομάδα σήμερα παίζει απελευθερωμένα. Νομίζω ότι οι βασικές εντολές, οι τελευταίες οδηγίες που έδωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος προσπάθησε να αποφορτήσει τους παίκτες από το βάρος ενός τελικού, διότι ήδη αυτή η ομάδα είναι απολύτως επιτυχημένη και όπως πολύ ορθώς διατύπωσε την άποψή του, είναι κάτι που το λέει κάθε μέρα από τότε που ξαναγύρισε στον πάγκο τούτης της ομάδας, ότι δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Αν λοιπόν η αρχή είναι τέτοια, τότε δεν αποκλείεται να δικαιωθεί ο Μιχάλης Κακίδης που είπε ότι θα πάρουμε το χρυσό και μετά θα πάμε να πάρουμε και το χρυσό του διαστήματος. Θα πάρουμε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ και μετά και το χρυσό του διαστήματος. Και πώς να θυμίσουμε ότι μετά το τουρνά του Πόρτο Σαν Τζόρτζιο και τις ήττες εκεί, είχε πει όταν το ρώτησαν τι θα κάνει αυτή η ομάδα, είπε πάμε για το χρυσό. Λοιπόν, για να μην υπερβάλλουμε βεβαίως και να νομίζετε ότι έχουμε κατασκηνώσει σε κάποιο συννεφάκι ψηλά, το μάτς είναι ακόμη ζωντανό. Με τους Γερμανούς, θυμάστε άλλωστε τι έλεγε ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ο Γκάρι Λίνεκερ τότε που ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινωνία εντυπωσιαζόταν από τα καταρθώματα παλαιότερα του Μπέκενμπάουερ, αργότερα του Ρουμενίκη ή του Ματέους, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα, παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος νικούν πάντοτε οι Γερμανοί. Στο μπάσκετ δεν ισχύει αυτό, αλλά τότε ο Λίνεκερ ήθελε να καταδείξει ότι δεν το βάζουν ποτέ κάτω και επειδή έχουμε πικρά αμπήρα από τέτοια γερμανικά χουνέρια και τέτοια γερμανικά νούμερα που τραβήξαμε στο παρελθόν, και δεν ήταν μόνο 2-4 όπως ο Στρατός, ήταν και κάτι παραπάνω, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αλλά επαναλαμβάνω και με τα λόγου γνώσεως υποστηρίζω αυτή την άποψη, ότι αν η εθνική ομάδα συνεχίζει να είναι, να έχει το μυαλό στο κεφάλι, μπορεί να καθαρίσει το μάτσο με διαφορά και νωρίς. Ο Παλουκάς, ο Παπαδόπουλο χαμηλά με αντίπαλο το Φέμερινγκ, θα τον παίξει ένας εναντίον ενός. Η κίνηση, το Χουκ, άστοχος ο Λάζος, 0-4 σήμερα. Η ελληνική ομάδα που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Με τρεις κοντούς και πάλι, Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Χατζιβέρτος που κυνηγάει τον Μπέσιτς και Κακιούζης στο 4 πάνω στο Νοβίτσκι, το μαρκάρισμα του παίκτη που έχει την μπάλα τώρα. Νοβίτσκι καταπληκτική προσποίηση. Το φάουλ από τον Παπαλουκά έξυπνο χαμηλά και στο 5 ο Παπαδόπουλος για τους Γερμανούς. Οι οποίοι ξεκινούν και αυτοί με τρεις κοντούς. Είναι ο Ρόλερ, είναι ο Πέσιτς, είναι ο Γκριν και από εκεί πέρα Νοβίτσκι και Φέμερλινγκ μοιάζουν ακούνητοι στην πεντάδα Γερμανία και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Τότε παίκτης, τώρα προπονητής και Ντρίκ Νοβίτσκι. Γιαννάκη ήταν παρόν ως παίκτης, όπως επίσης ο Λευτέρης Κακιούσης, ο συνεργάτης τώρα που πήρε το τελευταίο σούτ εκείνο το βράδυ στον μεγάλο ημιτελικό του Μονάχου, στο Ευρωμπάσκετ του Μονάχου, τότε που πήρε 10 νίκη από τη διαιτησία η Γερμανία, όπως το θυμούνται ίσως πολύ, για να επιβληθεί της ελληνικής ομάδας στο τέλος με το 96-73, να αποκτήσει το τελικό και εκεί με καλάθι και μια ελεύθερη βολή του Κρίστιαν Βέλπ, τώρα βοηθού του Μπάρμαν, να κατακτήσει για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό τίτλο. Ο Παλουκάς περνάει από τον αριστερό διάδρομο. Πατάει γερά για να βγάλει έξω. Σπλίτα ως τον Χατζιβρέτα, σουτάρει για τρεις μέσα. Η ελληνική ομάδα προηγείται 42-34. Και η ελληνική ομάδα που σήμερα έχει 4-11 τίποτα. Η ελληνική ομάδα κερδίζει και την μπάλα. Χατζιβρέτα, ο Παλουκάς. Χατζιβρέτα, στη γωνία ο Κακιούζης. Απαντάμε ίδια προσποίηση στον Νοβίτσκι. Αμαρκάρισε ο Παλουκάς, σουτάρει μέσα και αυτό. 45-34 με την ελληνική ομάδα να έχει 5-12 τρίποντα. Πρώτη φορά στο τουρνουά. Βρήκε την κατάλληλη μέρα να το κάνει. 2 σερί τρίποντα. Χατζιβρέτας Παπαλουκάς και η διαφορά και πάλι στους 11. 8,5 για την τρίτη περίοδο. Ρόλερ από την κορυφή της ρακέτας. Σουτάρει μέσα. Είναι επικίνδυνος. Έχει 8,5 πόντους μέσον όρο. Και μια εξαιρετική χρονιά με την Άλμπα. Περίπου 15 πόντους. Τους Φραγκφούρτες Skyliners. Συμπαίκτης του Άλμπα είναι ο Ντεμιρέλ. Του Σπυράκη του Παντελιάδη. Παντελιάδη, ναι. Που είχαν καλή χρονιά φέτος. Mm-hmm. Καλή χρονιά. Παπαλουκάς, 8 και 14. Κακιούζης. Παπαλουκάς, 45-36. Παπαλουκάς από πολύ μακριά μέσα. Πήγε και αυτό 48-36 από τα 8 μέτρα. Κάτι έχει πάρει αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σεληνιασμένος. Ναι, αγόρι μου, ναι. 15 πόντι για τον Παπαλουκά, 4-5 τίποτα, 2-3 τρίποντα. 48-36 στους 12 για πρώτη φορά στον αγώνα. Θοδωρής Παπαλουκάς θέλει να επαναλάβει μια ακόμη καλή εμφάνιση. Κοιτάξτε από πού σουτάρει. Είναι ένα μέτρο και κάτι από τη γραμμή. Μέσα. Ο Παπαλουκάς μου φαίνεται ότι είναι χαζός που βιάστηκε να υπογράψει το καινούργιο του για τα συμβόλαια του Τζέσικα. Δεν παίρνει και άσχημα λεφτά. Καθόλου άσχημα λεφτά δεν παίρνει, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις που κάνει στο Ευρωμπάσκετ μπορεί να διεκδικούσε κάτι
πολύ καλύτερο. Επιθετικό ρόλερ. Επιθετικό κακιούζης παμπόνια εκεί. Εδώ ο ρόλερ που βρίσκεται εκτός κλίματος και αυτός. Έξω τον εδάφη και φυσικά ο κόσμος εδώ περίπου 7.000 Έλληνες πανηγυρίζουν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έφαλε το χέρι του, δεν ήθελε και πολύ ο κακιούζης να κάνει και τον μπλονζόν. 48-36, 7 και 47 για το δεκάλεπτο. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε 12 λάθη για τους Γερμανούς, μόλις 3 για τους Έλληνες. Έχουμε 15 rebound για τους Έλληνες, 14 για τους Γερμανούς. Και έχουμε 12 assists για τους Έλληνες, 3 για τους Γερμανούς, 8 εκλεψίματα για τους Έλληνες, κανένα για τους Γερμανούς. Καταλυτική διαφορά στα στατιστικά στοιχεία. Ναι, εντάξει. Η στατιστική δεν λέει πάντοτε την αλήθεια, όπως λέει και ο Ευθύμης ο Κιμουρτζόγλου, είναι ο επιστημονικότερος τρόπος για να πει κανείς ψέματα. Αλλά σήμερα, εκτός από τους αριθμούς που καταδεικνύουν την υπεροχή της ελληνικής ομάδας, είναι όλη αυτή η εικόνα που εκπέμπει η εθνική. Είναι μια εικόνα φρέσκας, υγιούς και αποφασισμένης ομάδας και κυρίως απελευθερωμένης από το άγχος. Δεν έχει να χάσει τίποτα, όπως και χθες άλλωστε, την ώρα της μεγάλης πλημμύρας, και γι' αυτό τα κέρδισε όλα. Βέβαια, να πούμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για το φινάλε. Πάρα πολύ δρόμο. Κακιούζης, Παπαλουκάς. 7.5 για το τρίτο δεκάλεπτο. Κακιούζης με αντίπαλο τον Νοβίτσκι. Κίνηση προς τα μέσα, έξω για τον Παπαλουκά. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση. Παπαλουκάς. Το δύσκολο χουκ μέσα και αυτό. 50-36. Δεν γίνονται. Παίζει σαν star του NBA ο Παπαλουκάς. Τρία βράδια τώρα, τέσσερα. Κάνει απίθανα πράγματα. 50-36 με 17 από τον Παπαλουκά και 5 στα 6 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα. 5 ασίστ, 2 κλεψίματα. Πες καλά. Νοβίτσκι με αντίπαλο τον Κακιούζη. Σουτ εκτός ισορροπίας μέσα. 50-40. Ο Νοβίτσκι θέλει να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του. Με συμπαίκτες 50-38. 50-38 προέτρεξα και... Ανακάλεσε το time out τον Μπάουμα. Αλλαγή. Στο 50-38 εδώ ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας, ο Κακιούζης. Λοιπόν, ο Νοβίτσκι έχει φτάσει με αυτά και με αυτά τους 15, με 3 στα 5 τίποτα, 1-5 μόλις. Τρίποτα, 6-6 βολές, μην το στέλνουμε βολές, έχει 86,3 στο τουρνουά. Περνάει και ο Ντεμιρέλ με 2 κοντούς, πολύ κοντούς, τον Γκριν και τον Ντεμιρέλ. Κάτω από 85. Φέμελινγκ με αντίπαλο τον Κακιούζη. Έξω, χάνει μόνο στον Γκριν. 3-3. Παπαλουκάς αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Νοβίτσκι εκεί τον κόβει, αλλοιώνει το σουτ. Ίσως έπρεπε να δώσει στον επερχόμενο πίσω τον Παπαδόπουλο ή Χατζηβρέλα που κλέβει την μπάλα. Η ελληνική ομάδα είναι πανταχού παρούσα στις τέσσερις γωνίες του γηπέδου. Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς να γυρίσει μπάλα σε σετ επίθεση, δηλαδή σε 5 εναντίον 5. Κακιούζης εκεί με τον Ντεμιρέλ μπορεί να αποστάρει βήματα. Ο Παπαδόπουλος ή φάουλ. Φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ντεμιρέλ. Κοντύτερος προσπαθεί πολλές φορές να αντιμετωπίσει με φάουλ τους ψηλότερους αντιπάλους. 6 και 27 για την τρίτη περίοδο. 50-38 ελληνική ομάδα σε επανάληψη. Το φάουλ. Ντεμιρέλ στον ψηλότερο Κακιούζη. Αυτό που λέγαμε το αποστάρισμα, δηλαδή ο ψηλότερος παίκτης του κοντύτερου αντίπαλου. Ένα μισμάς διαφορά ύψους και πάμε σε time out. Mm-hmm. 50-38 για την ελληνική ομάδα. 6-27 για την διακοπή μεταξύ τρίτης και τέταρτης περίοδου. Η ελληνική ομάδα που μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί, δεν έχει δεχτεί κανένα κλέψιμο. Κανένα κλέψιμο Γερμανοί στην ελληνική ομάδα. Παπαλουκάς στους 17, Κακιούζης στους 10, 7 ο Ζήσης και 6 ο Χατζηβρέτας. Είναι η κορυφαία σκόρο για την ελληνική ομάδα, για τους Γερμανούς. Ουσιαστικά ο εξής ένας, Νοβίτσκι 15 και από εκεί πέρα ο Φέμελινγκ 7 και Σούλτσε 5 που έχει να παίξει πάρα πολύ ώρα. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα επαναφορά με τον Παπαλουκά στο φάουλ που νωρίτερα κέρδισε ο Κακιούζης. Έχει περάσει και ο Φώτσης, Αντώνης Φώτσης. Ζήσης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς και Παπαδόπουλος στην ελληνική πεντάδα. Ο Γκάρεθ που πέρασε το παιχνίδι, Ντεμιρέλ, Πέσιτς, Νοβίτσκι και Φέμελινγκ, οι πέντε Γερμανοί. Παπαλουκάς. Αυτή τη φορά παρακινδυνευμένο έρχεται ο Παπαδόπουλος και δίνει το φάουλ στην προσπάθεια του να γυρίσει και να πάει με πλάτη στο καλάθι. 50-38, ενώ δεν το βλέπετε εσείς, το βλέπετε τον Deep Bauman, πέρασε από Απόλλωνα Παυλό, πέρασε από Δάφνη και εδώ ο Νοβίτσκι φωνάζει στους παίκτες του να τους αφυπνίσει. Ένας παίκτης που φέτος στο NBA είχε 26,1 πόντους, 9,7 rebound και 3,1 assist. Superstar δηλαδή και στο NBA εδώ. Το καθαρό φάουλ του Νοβίτσκι, Dirk Νοβίτσκι. Το πρώτο του φάουλ πάνω στον Λάζαρο Παπαδόπουλο που είναι μέχρι στιγμής άποντος. Άστοχος. Παπαδόπουλος που μέχρι σήμερα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας με 11,3 πόντους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μοιάζει σαν μια παραφωνία στην εξαιρετική λειτουργία της ελληνικής ομάδας ο Παπαδόπουλος. Είναι
Εκτός κλίματος δεν είναι, διότι έχει διάθεση, προσπαθεί να τρέξει, να βοηθήσει την άμυνα, να δώσει τις βοήθειες, στην επίθεση να λειτουργήσει όπως κάθε φορά το επιχειρεί. Δεν του βγαίνουν τα σούτ όμως και νομίζω ότι η ψυχολογία του δεν είναι εκείνη που θα του επέτρεπε να κυριαρχήσει. Στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό μέσα στη γερμανική ρακετά. Και άλλο φάουλ ο Παπαδόπουλος, είναι το τρίτο του Παπαδόπουλου και αυτομάτως σηκώνεται ο Τσαχαρής. Ο Λάζος με τρία φάουλ θα κάτσει στον πάγκο. Ο Λάζαρος που σήμερα έχει 0-4 προσπάθειες για δίποντο, 0-2 βολές. Έχει 2 rebound, 2 assist σε 18 λεπτά. Έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Εδώ καθένα στον κακίνη στον πάγκο. Πέρασε ο Τσαχαρής. Η ελληνική ομάδα με φόρκο πια τον Φώτση και τον Τσαχαρή. Πέσει, βγαίνει από τα σκρίπ ψηλά ο Γκάρετ. Φέμερλινγκ παίρνει στην αρχή από το συμπέκτη του Παναθηναϊκού Τσαχαρή που έξυπνα ποιόν κάνει το φάουλ πριν σηκωθεί ψηλά. Αλλά το φάουλ είναι γεγονός. Πάντως δεν πάει στις βολές και αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ χαμηλά το φάουλ πριν φτάσει κοντά στο καλάθι από τη βασική γραμμή. Εδώ ο συμπαθέστατος Γερμανός με τις κάλτσες ψηλά στο γόνατο. Χρόνια τώρα Ντεμιρέλ. Από τον αριστερό διάδρομο Ντεμιρέλ δεν ήταν επικίνδυνος με αντίπαλο το Φώτση. Πάει δεξιά ο συνήθως. Πέσει τη συγκίνηση. Φάουλ το Διαμαντίδη. Πολλά φάουλ. 50-38 έχει κολλήσει το σκορ εδώ και 2-2,5 λεπτά. Και αλλαγή Τσατσαρή θέση του Ντικούδη για να σπρώξει το βαρύ Φέμερλινγκ. Ο Τσατσαρή δεν ήταν η ενδεδειγμένη λύση για να παίξει πάνω στον βαρύ Γερμανό. Ο Φώτση είναι πάνω στον Νοβίτσκι. Μια χρονιά ήταν αντίπαλοι όταν ο Φώτση έπαιζε στο NBA. Εδώ ο Φώτση ξεχνιέται. Ευτυχώς ο Νοβίτσκι δεν μας τιμωρεί. Ο Νοβίτσκι που έχει 1-6 τρίποντα σήμερα. Ντεμιρέλ Πέσιτς. Παίζει πλάτη τον Φώτση, συγκλίνει, σουτάρει μέσα. 50-40. Αυτό το ματσάπ ευνοεί καταφανέστατα τον Ντίρκ Νοβίτσκι, γιατί ο Φώτσης δεν έχει όχι τόσο το ύψος, αλλά κυρίως τη δύναμη και τα κυβικά για να σταματήσει και να κοντράρει στα ίσια το κορμί του Νοβίτσκι. 50-40. 5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ είναι το τρίτο φάουλ του Μιτάν Ντεμιρέλ. Το μεγάλο προνόμιο της ελληνικής ομάδας, κάτι το οποίο το εκμεταλλεύεται στο έπακρο Παναγιώτης Γιαννάκης, είναι ότι υπάρχει η πολυτέλεια των πολλών forward και παικτών οι οποίοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να παίξουν. Δεν λέω να σταματήσουν κιόλας και να εξουδετερώσουν τον Νοβίτσκι, αλλά μπορούν να τον ενοχλήσουν, να τον κουράσουν, να του δώσουν λίγο ξύλο. Να τον σφορήσουν και να τον εκνευρίσουν. Αυτό το ζητούμενο σήμερα, Παπαλουκάς. Δεν εκνευρίζεται όμως, είναι gentleman. Ο Μπράουν Σβάγκη εκνευρίστηκε, αν θυμάσαι. Παπαλουκάς. Passing game από την περιφέρεια. Ζήσει σουτάρι. Αστοχή. Η μπάλα βρίσκει το πάνω μέρος του ταμπλέου. Έρχεται Φώτσης. Πετάει την μπάλα και είναι ο Ντικούδης. Ντικούδης. Δύσκολο σουτ. Μέσα και αυτό. 52-40. Η ελληνική ομάδα που προηγείται με 12 για τον Δήμο Ντικούδη. Ο Ντικούδης είναι. Με όλη τη συγγνώμη προς τους γονείς του, σκύλος. Τι λένε, σήκωσε το ευλογημένο. Ανυπόμονος ο κόσμος εδώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ακόμη 14 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ντεμιρέλ, 52-40 για την ελληνική ομάδα. Γκάρετ με αντίπαλο τον Παλουκά. Βγαίνει ψηλά ο Φέμερλινγκ για το screen. Και ενδεχομένως μια συνεργασία που δεν βγαίνει, βγαίνει τώρα Φέμερλινγκ. Δεν μπορούσε εκεί ο κατά 20 και βάλε πόντους κοντύτερος Ζήσης να σταματήσει το Γερμανό, τον βαρύτερο και ψηλότερο Γερμανό. 52-42 με τον Φέμερλινγκ να σιγοντάρει τον Νοβίτσκι στην επίθεση. Έχει 9-17 έχει ο Μέγας Νοβίτσκι. Διαμαντίδης. Διαμαντίδης ξαναγυρίζουν σε άμυνα. Δεν είναι μια άμυνα που την εφαρμόζουν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά αυτό δεν έχει ενοχλήσει καθόλου την ελληνική ομάδα. Το ποσοστά της οποίας κυμαίνονται σε πολύ ψηλό επίπεδο, 55% σε τίποτα πάνω από το μέσο όρο που είχε σε ολόκληρο το τουρνουά. Φάουλ ο Ντικούδης πάνω στο Φέμερλινγκ. Ο Ντικούδης μπορεί να σπρώξει, έχει τη δύναμη. Κοντύτερος μένα, αλλά μπορεί να σπρώξει τον Φέμερλινγκ. Ο Ντικούδης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, είναι άλλος παίκτης από εκείνον της πρώτης φάσης και του αγώνα με το Ισραήλ. Είναι πια ο παίκτης που με την εμπειρία του, με την ενέργεια που βγάζει, με τον δυναμισμό του, έχει βοηθήσει τα μέγιστα την εθνική ομάδα. Άλλωστε και χθες 14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, συγκλονιστική εμφάνιση. Αν έβαζε και τις βολές, θα το προσκυνούσαμε, αλλά και τώρα. Έδωσε τους πόντους που έλειπαν τόσο πολύ από τη θέση 4 για την ελληνική ομάδα. Με το Ντικούδη μέσα σε νιώθει ο αντίπαλος. Αυτό δεν είναι αποτελεί υπονοούμενο προς κάποιον άλλον παίκτη, αλλά είναι τέτοια η φύση του παιχνιδιού του. Φέμερλινγκ. Και είναι αγωνιστής. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και επίσης παίκτης των μεγάλων αγώνων. Των play-off ή των
αγώνων χωρίς αύριο. Και εμείς πάντως δεν πρέπει να στέλνουμε τους Γερμανούς συμβολές, γιατί είναι από τις πλέον εύστοχες ομάδες. Κάπως πρέπει να σκοράρουν γιατί. Έχουν 75% συμβολές έναντι του δικού μας 50 και κάτι. 52-44, 3,5 για το δεκάλεπτο. Ζήσεις, Φώτσης, Παπαλουκάς. Παπαλουκάς, Ντικούδης. Φάουλ από το Φέμερλινγκ. Υπάρχει εκεί μια κοκορομαχία Φέμερλινγκ Ντικούδη από την προηγούμενη φάση στην ελληνική ραγκέτα. Βρήκε τον ελεύθερο συμπαίκτη. Παπαλουκάς, Ντικούδης πήρε τον αριστερό διάδρομο. Είχε το πλεονέκτημα και πήρε το φάουλ. Και εξακολουθεί Δημήτρη να υφίσταται μια τεράστια διαφορά που ουσιαστικά εξηγεί και φωτογραφίζει την εικόνα του αγώνα έως τώρα, διότι σε αυτό το επίπεδο οι αριθμοί λένε πολλά. Οι Γερμανοί έχουν καταπληκτικό ποσοστό ευστοχία σε σούτ 2 πόντων. Έχουν 76% ομάδα που σουτάρει 76% σε ένα μάτς. Κανονικά θα έπρεπε να είναι με πολύ μεγάλη διαφορά μπροστά, αλλά τι σημαίνει, έχουν κάνει πάρα πολύ, πολύ λιγότερα σούτ σε σχέση με την ελληνική ομάδα. Η εθνική έχει σουτάρει 44 φορές, 30 τρίποντα και 14 τρίποντα. Οι Γερμανοί 17 και 9. Αυτό σημαίνει ότι είναι τέτοια η άμυνα της ελληνικής ομάδας και το γεγονός ότι οι Γερμανοί ούτως ή άλλως έχουν ροπή προς τα λάθη. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται κάθε επιθετικό παιχνίδι τους, με αποτέλεσμα ναι, να είναι εύστοχοι, αλλά από τις δαγκάνες της ελληνικής άμυνας και τα κλεψίματα που έχουν υποστεί, να μην μπορούν να τελειώσουν τις φάσεις. Να τις τελειώσουν, όχι κατά ανάγκη, εύστοχα, να τις τελειώσουν. Ο Ντικούδης κάνει 2-2 βολές, 54-44. Οι Γερμανοί έχουν 14 λάθη, είναι 4 της ελληνικής ομάδας. Επιθετικό φάουλ από την συνεργασία εκεί του Βούκερ με τον Αρικ Μπάμπο. Ο Αρικ Μπάμπο έχει περάσει το παιχνίδι. Ένα ακόμη πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα. Είναι κοντός για center for. Εδώ βλέπετε τον Νοβίτσκι. Δείτε την προηγούμενη φάση. Αρικ Μπάμπο και Βούκερ. Εδώ το φάουλ του Αρικ Μπάμπο πάνω στον Νίκο Ζήση. Τον πετάει κάτω. Αρικ Μπάμπο είναι βαρύς, αργός στα πόδια. Είναι για 2-3 λεπτά συμμετοχή σε κάθε μίχρονο για να ξεκουράσει τον Φέμερλινγκ ή στην απίθανη περίπτωση το Μάρας. Εδώ υπάρχει το λάθος του Διαμαντίδη από την πίεση του Ντεμιρέλ. Είναι το πέμπτο λάθος ελληνικής ομάδας. 54-44, 3 και 10. Ο Γιαννάκης γυρίζει, μιλάει με τους δύο συνεργάτες, τον Ελευθέρη Κακιούση και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Αν το χάσιμο της μπάλας από τον Νοβίσκι, φάουλ, ενώ είχε προηγηθεί το κλέψιμο για την ελληνική ομάδα. Η ομάδα που προσπαθεί να τρέξει στον ευθυνδιασμό με τους Γερμανούς μπορεί να το κάνει αυτό. Και δεν προσπαθεί μόνο τώρα, το προσπαθεί από την αρχή του αγώνα. Άλλωστε, στο βαθμό που θεωρούνται αξιόπιστες και. Έτσι κι αλλιώς δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση αυτό. Οι τελευταίες οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Έστω και ως ακριτομήθες, τι κρυφό ακούσαμε έξω από τα πολιτεία. Αυτό ζητεί η ομάδα να τρέξει. Διότι οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα και είναι ευάλωτοι στο γρήγορο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που η εθνική κατάφερε να τους χειραγωγεί στην άμυνα πλέον και με 10 κλεψίματα, διότι αυτή η εικόνα του μάτς με 11 κλεψίματα έναντι ενός είναι όλα τα λεφτά. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Ζήσεις. Μέσα, ξέρεις τι έγινε χθες με το Ζήση, που πάει ο Φλωράν Πιετρής την ώρα, είναι, ο Μιχαήλ Πιετρής είναι φίλοι από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επόμενο γίνει και λέει του Ζήση, τον έμου αντέσιλ που πλέ, η προφορά μου στα γαλλικά δεν είναι καλή και ζητώ συγγνώμη, τι εννοούσε, χάσε δύο. Ο Ζήση δεν του κάνει το χατήρι, έβαλα και τις τρεις και μετά πάει ο ίδιος. Είναι πανούργος ο Ζήση και πηγαίνει στον Πάρκερ όταν σουτάρει ο Πάρκερ βολές και λέει τον έμου αντέσιλ που πλέ και ο Πάρκερ χάνει και τις δύο. Γκάρετ αστοχή, μαζεύει το μακρινό επιθετικό rebound, το λιγορία εκεί και έλειψε αυτοσυγκέντρωση. Όχι όμως από τον Παπαλουκά που μαζεύει, παίρνει το πορτοφόλι από την τσέπη του Γκάρετ. 56-44, 2 και 40 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 12. Έχουμε αλλαγές στη γερμανική ομάδα. Ο Αρικ Μπάμπου και ο Σούλτσε είναι οι δίδυμοι ψηλοί. Δεν θα τολμούσαμε να πούμε δίδυμο πύργο γιατί είναι χαμηλοί και οι δύο και φυσικά όχι τόσο επικίνδυνοι. Χατζιβέτα στο φάουλ από τον Γκάρετ. Λοιπόν η ελληνική ομάδα συνεχίζει με τον Παπαλουκά. Τον Ζήση, τον Χατζιβρέτα σαν τρίτο κοντό, τον Κακιούζη και τον Ντικούδη. Δύο ψηλούς. Είναι ύψιλος ουσιαστικά, δεν υπάρχει κλασικό πεντάρι για τους Γερμανούς. Στα γκάρτ είναι ο Ντεμιρέλ, ο Γκάρετ και ο Βούχερερ, παλιές καραβάνες και τρεις. Ο Αρικ Μπάμπου και ο Σούλτσε. Έμπειροι παίκτες και οι πέντε. Και η έκπληξη ο Ντρίκ Νοβίτσκι πρέπει να πάρει τις ανάσες του στον πάγκο. Ο Νοβίτσκι δεν έκανε παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο θα πάρει τις ανάσες για να περάσει στο τέταρτο, εκεί όπου ενώ βλέπετε την ελληνική παρουσία πολυπληθής και σχεδόν σε όλο το γήπεδο απλωμένη. Η ατμόσφαιρα είναι συγκλονιστική. Υπάρχουν πανό σε όλη την εξέδρα της Μπεογκράτσκα Αρίνα από παντού, από το Βελβετό Κοζάνης μέχρι το Ρέθινο. Έχω δει πανό. 58-44 για πρώτη φορά στους 14. Και είναι όλα μπλε, έτσι. Όλα μπλε. Σούλτσε είναι επικίνδυνος από μακριά. Είναι στο 5 ο Αρικ Μπάμπο, όπως στο 5 περνάει ο Βίτσκι και στο 4 ο Σούλτσε, αλλά
Καλό Σούτερ είναι, καλό Πασέρ δεν είναι. Η μπάλα έξω από τη βασική για την ελληνική ομάδα. Ωραία, πάσα στον καμεραμάν ήταν αυτό. Θα έχουμε νέα αλλαγή. Έξω ο Γκάρετ που δεν έκανε πολλά πράγματα. Ο Γκάρετ έχει μείνει στου 2 με καμία assist και ένα λάθο σε 12 λεπτά. Περνάει ο Γκριν. Ο Γκριν είναι συμπαίκτη στην Α2 Γερμανία πριν από πολλά πολλά χρόνια του Νοβίτσκι. Στη Βούρτσμπουργκ. Από εκεί κατευθείαν στο NBA. Είναι ο υποκόμος του περίπου. Κάτι σαν τέτοιο. Παπαλουκάς. Ζήσεις. Παπαλουκάς για τρεις μαρκαρισμένους μέσα. Καλώς τον Ικασάργησε. 61-44 η διαφορά, παίρνει διαστάσεις. Στους 17-53 για τη λήξη. Η Ελλάδα προηγείται με 17. Λοιπόν, κατεβαίνει. Βλέπω τον Τζέρι Βουέστ να κατεβαίνει από την εξέδρα των επισήμων. Κρατάει ένα χαρτί στο χέρι του. Είναι το συμβόλαιο που δίνουν οι Λέικερς στον Παπαλουκά. Time out σε λίγο μαζί. Με μια μαγική βραδιά Παπαλουκά που σουτάρει, που έχει φτάσει 20 πόντους, η ελληνική ομάδα προηγείται με 61-44 της Γερμανίας, 1-53. Βλέπετε τους Έλληνες που πανηγυρίζουν κάποιες από τις προηγούμενες φάσεις. Η ελληνική ομάδα που έχει 17, αλλά βέβαια έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα. Πάνω στον ενθουσιασμό μου την αμόλυσα την κοτσάρα μου, γιατί βεβαίως ο Τζέρι Γουέστ δεν είναι general manager πια στους Lakers. Εδώ και χρόνια αποστασιοποιήθηκε από την ομάδα την οποία οδήγησε στην κορυφή του NBA και είναι general manager στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν. Μέχρι πρόβλεψη ο Φώτσης στους Memphis Grizzlies. Νοβίτσκι ουσιαστικά σταματιέται εκεί από τον Κακιούζη και την υπόλοιπη ελληνική άμυνα. Τους ψηλούς εκεί που τον οδήγησε ο Κακιούζης πονηρά. 61-44-1-35. Ζήσης, Παπαλουκάς, Χατζιβρέτας, Κακιούζης, Δικούδης, ίδια πεντάδα για την ελληνική ομάδα. Γκριν, Σούλτσε, Νοβίτσκι, Κακιούζης, ήταν πρώτο Νοβίτσκι. Αστοχή ψηλά, πολύ ψηλά ο Γκριν. Καλά πατήματα, αλλά έτερον ουδέν σήμερα για τον Γκριν. Ντεμιρέλ και Σούλτσε. Ντεμιρέλ για τρεις. Πάρει άστοχος και αυτός. Μαζεύει ο Ζήσης. Οι Γερμανοί έχουν 2 στα 11 τρίποντα. 7 στα 16 για την ελληνική ομάδα. Ρεκόρ εδώ στο Ευρωμπάσκετ για την ελληνική ομάδα που σήμερα έχει βρει το χέρι της, το ρυθμό της, την αυτοσυγκέντρωσή της και κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Παπαλουκάς με τίποτα τον κοτύτερο Ντεμιρέλ. Χατζιβρέτας, Ζήσης. Χατζιβρέτας έχει χώρο μπροστά του. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Προσπαθεί ο Παπαλουκάς να βρει και ένα εύκολο rebound. Το Ζήσης κατεβάζει. Δεν είναι καλό στην τρίπλα. Υπάρχει φάουλ, αλλιώς θα του παίρνει την μπάλα ο Ζήσης. Ο Νοβίτσκι, αν μπορούμε να βρούμε κάποιο ψεγάδι, κάποιο ψόγο, αυτό είναι η τρίπλα. Είναι 2-13, μην το ξεχνάμε. Είναι ένας shooting forward, ένας ψηλός 2-13 που βγαίνει και σουτάρει από τα 7 μέτρα, 7,5. Πολύ εύκολα, πολύ άνετα. 47-8 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 61-44 η ελληνική ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι πλήρως κυρίαρχη στο ρυθμό, στις assist, στα κλεψίματα, στα λάθη. Υστερεί μόνο για λίγο στα rebound και στα δίποτα. Δεν μπορεί να τα έχει βάλει κάτι. Το κύπελο θέλει δικό της. Το κύπελο το έχει πάρει, το έχουμε πει αυτό. Και με διαφορά πάνω από 20 πόντους. Νοβίτσκι. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, ευστοχή 61-46. Ο Νοβίτσκι φτάνει τους 19. Ο Νοβίτσκι θα τον πιάσει έτσι κι αλλιώς το μεσονόρο του στη διοργάνωση. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει πάρα πολύ χαμηλά. Θα βγει πρώτο σκόρερ, θα βγει πρώτο rebounder. Και θα πάρει το σημείο μετάλλιο. Και θα πάρει το σημείο μετάλλιο. Πολύ ωραία. Ζήσης, Παπαλουκάς. Μπορεί να βγει και MVP. Γιατί οι δημοσιογράφοι ψήφισαν πριν από την Ελλάδα. Ναι. Και από ό,τι είδα, οι περισσότεροι Νοβίτσκι ψήφισαν. 32-2 για τη λήξη. 61-46. Άρε, φουκαρά, Παπαλουκά. Παπαλουκάς έχει 20 πόντους με 5-8 δίποτα, 3-4 τρίποντα, 1-2 βολές. 3 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχή. Εδώ ο Θόδωρος Παπαλουκάς. 3 χρόνια στη CSKA, 3 Final Four, πρωταθλητής και κυπελούχος στην ρωσική Super League με Ντούντα Ίβκοβιτς. Ο Ντούντα μετανάστευσε, πήγε εκεί κοντά, Δυναμό Μόσχας με τον Φώτση. Και τον Παπαδόπουλο. Παρέα, και τον Παπαδόπουλο. Δικούδης 62-46. 63-46 λοιπόν, ο Δικούδης σήμερα σε πείσμα προηγουμένων παιχνιδιών του, όπως εκείνο το 1 στα 10 του αλυσμόνου του, έχει 4-4 βολές. Και ανεβάζει και τον ελληνικό μέσον όρο που σήμερα είμαστε στο 71. Ρεκόρ από το 56,5 που είχαμε. Ντεμιρέλ, ο γνωρίμος δεξιός διάδρομος, περνάει την μπάλα πολύ έξυπνα κάτω από τα χέρια του Κακιούζη και το καλάθι. 63-48 για τον Μιντάτ Ντεμιρέλ να φτάνει μόλις στους 3 πόντους. Ο Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Βούχερερ. Μετά από 4 χρόνια απουσίας ξανά ο Βούχερερ στην ομάδα. Παπαλουκάς στα πρώτη τρίπλα. Ψηλά ο Τσατσαρίς για βοήθεια. Κακιούζης περνάει πολύ έξω από τον Νοβίτσκι. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει φάουλ εκεί. Ήταν καταπληκτική προσποίηση του Νοβίτσκι στο πρώτο βήμα. Εδώ ο αρχηγός ο Κακιούζης και εδώ το φάουλ από τον Σούλτζε. Τον Σούλτζε έτσι κι αλλιώς
γνωρίζονται από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Σιένα ο Κακιούς δυόμιση περίοδου. Στο Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο εδώ ο Σούλτζε. Κακιούς στις βολές. Είναι δεύτερο σκόρερ της ομάδας με 10. Είπαμε 20 Παπαλουκάς. Από 8 ο Χατζιβρέτας και ο Ντικούδης. 6 ο Τσατσαρής. Κακιούς στους 10 με 2-3 δίποντα, 2-4 τρίποντα. Και στην πρώτη ελεύθερη βολή σήμερα. Χαμηλή, αδύναμη βρίσκει Στεφάνη. 63-48. Ο αρχηγός πριν συμπληρώσει τα 29 του χρόνια, νεανική ομάδα έτσι, και παίζουν σήμερα σαν να είναι μαζί χρόνια. Να ο Φέμερλινγκ και ο Νικαμπάτζη, αν το γνωρίσατε, πέρασε ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Υπάρχουν εξαιρετικοί μας άνθρωποι, όπως του λέγει, που έχουν κάνει ή συνεχίζουν να παίζουν, να κάνουν καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νοβίτσκι πετάει την μπάλα τελειώντας το πρώτο, την τρίτη περίοδο. 64-48 διαφορά στους 16. Σας αφήνουμε για περίπου ένα λεπτό σε λίγο μαζί για το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο. Σε λίγο μαζί. 64-48 Ελλάδα-Γερμανία. Η Ελλάδα που προηγείται απέχει 10 αγωνιστικά λεπτά από το θρίαμβο, από το μετάλλιο. Να και η game leader δηλαδή. Rebound για την ελληνική ομάδα Νομπίτσκι 7. Από το τέταρτο δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι το 16 πόντους. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ σοβαρά, να παίζει οργανωμένα, με πάθος, με αποφασιστικότητα, αλλά και με πάρα πολύ καθαρό. Και επιτρέπει στους Γερμανούς ποτέ ακόμη και στη φάση που πιθανότατα η ελληνική ομάδα να κάνει παιχνίδι συντήρηση, διότι μπορεί να παίζει με πατημένα τα γκάζια επί 40 λεπτά. Η Γερμανία να μην είναι απαιτητική. Νομίζω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα απόψε. Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, όχι μόνο να κατακτηθεί ένα μετάλλιο μετά για πρώτη φορά μετά τις 25 Ιουνίου του 1989. Το ασημένιο, αλλά και να πληρωθούν όλα εκείνα τα γραμμάτια διαμαρτυρημένα με τα τόκων. Ναι, θα πληρώσουμε και τους τόκους από τις ζημιές που έχουν προκαλέσει οι Γερμανοί στην εθνική ομάδα και δεν είναι λίγες, είναι 5. Double team εκεί από Ζήση και Παπαλουκά, δύο κοντοί. Ήταν το πρώτο ουσιαστικό double team στο Νοβίτσκι σε αυτό το παιχνίδι. Οι Γερμανοί που θα μπουν δυνατά, άλλωστε το κάνουν από τον Μπαράς και μετά έχουν ένα εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο πάντα οι Γερμανοί με τον Νοβίτσκι να ηγείται αυτής της προσπάθειας. 64-48. Είπαμε πια στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Νοβίτσκι στους 19 πόντους με 8 στις 8 βολές. 3 στις 3 στο Φέμερλινγκ, 2-2 Μπέσιτς, 1-2 Ντεμίρετ. Δεν είναι ελεύθερο. 14-15 βολές και τώρα 15-16. Είναι η καλύτερη τους στατιστική κατηγορία. Ο Νοβίτσκι και πάλι εύκολος για την γερμανική ομάδα. 64-50 διαφορά στους 14. Έχουμε 10 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά ακόμα και φυσικά το μάτς θέλει ακόμα προσοχή. Στα 4-50 είναι ακριβώς το σκορ που έχει νικήσει η εθνική ομάδα την Γαλλία στην πρεμιέρα και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και της διαφοράς αλλά και του δίκτυ της επίθεσής της ένα δεκάλεπτο νωρίτερα. Βλέπεις όμως θέλει προσοχή. Γίνανε εδώ απανωτά ένα φάουλ και ένα λάθος. Οι Γερμανοί με το ρόλερ. Νοβίτσκι που θα πάρει πολύ μπάλα σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο για να την μοιράσει ή να την κρατήσει όπως θέλει αυτός. Ντεμιρέλ, η κίνηση. Πατάει γερά, δύσκολη προσπάθεια. Εκεί είναι τα σίγουρα χέρια του Χατζιβρέτα να μαζεύει το rebound. Η ελληνική ομάδα είναι το 20 rebound, 21 η Γερμανία. Ζήσεις. 40 λεπτά με 3 γκάρ. Το μυστικό της επιτυχίας. Έχει την πολυτέλεια ο Γιαννάκης να έχει όχι μόνο πολλά και καλά φόρμα, αλλά και πολλούς και καλούς κοντούς. Τσατσαρίς με αντίπατο Νοβίτσκι. Και δεν έχει. Πάολο Πέσιτς κατέβασε τη Σατζεκούρη το χέρι του πάνω στην κατοχή μπάλας που είχε ο Τσατζαρής. Και δεν θυμάμαι ότι μια στιγμή που η μπάλα ανακόλλησε, που να μην κυκλοφόρησε καλά, που οι παίκτες να στάθηκαν και να μην κινήθηκαν για να βρουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Και εξακολουθεί βεβαίως όλο το κλειδί του μάτς να είναι αυτή η μέχρι στραγγαλισμού μερικές φορές ελληνική άμυνα, που σήμερα βεβαίως δεν έχει φτάσει στα υπέρ της παιδιάς με τους Γάλλους. Ήταν άλλη εικόνα και άλλη φυσιογνωμία εκείνη της αναμέτρησης, αλλά έχει επιτρέψει στους Γερμανούς να κάνουν μόλις 31 τελικές προσπάθειες. Κάποτε η εθνική ομάδα έπαιξε με ένα κολέγιο της σειράς, το William & Mary στην Αμερική. Είχε ποσοστό ευστοχίας 78% και είχε με 35 πόντους. Διαμαντίδης που πέρασε τον αγώνα. Κακιούς από τη γωνία, μαρκάρι στο σουτάρι για 3, αστοχή, προσπαθεί ο Διαμαντίδης και υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια του Διαμαντίδη για να πάρει από πίσω το rebound. Βλέπετε εδώ τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Κατέβηκε λίγο άγαρμα η κουτάλα του Διαμαντίδη, γιατί αυτά δεν είναι χέρια, από εκεί είναι κουτάλες. 64-50, 8-40, Διαμαντίδη σήμερα στους 2 πόντους, αλλά με 3 rebound, 3 assist, 3 κλεψίματα. Αυτή είναι η προσφορά του Διαμαντίδη στις ομάδες του. Πέσιτς, ρόλερ. Αστραπία, σουτάρι και αστοχή. Κοιτάξτε πού σηκώθηκε ο Γκριν, αλλά εκεί η ελληνική ομάδα έχει κάνει σωστά μπλοκάουτ και μαζεύει. Οι Γερμανοί παίζουν τώρα με 4 σαμιαμίδια στην πεντάδα και τον Νοβίτσκι. Είναι ένα σχήμα που αρέσει στον Μπάουερμαν,
το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά στην προσπάθεια του να πιέσει, να κλέψει μπάλες και να ανοίξει εκνηδιασμούς. Αλλά νομίζω ότι η εθνική ομάδα έχει διαβάσει. Άλλωστε είναι ευανάγνωστο και προβλέψιμο το παιχνίδι των Γερμανών. Το έχει διαβάσει από την πρώτη στιγμή. Είναι απολύτως προετοιμασμένη, είναι καλά διαβασμένη. Αν χρειαστεί ο Γιαννάκης να βάλει τον Παπαλουκά στο 4 και τον Κακιούζη στο 5 θα το κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα σημείο στο οποίο. Ελπίζοντας ότι ο αρχηγός δεν έχει πρόβλημα, ένα σημείο το οποίο αποτελεί σημείο υπεροχής για την εθνική, θα πρέπει να χαριστεί στους Γερμανούς. Με τέσσερις κοντούς και η ελληνική ομάδα, με Ζήση, Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Τσατσαρή. Χατζηβρέτα και πέμπτος ο Τσατσαρής. Καταφωνή. Ένας ψηλός τέσσερις κοντή και σαφέστατα πολύ καλύτερη δική μας κοντή και στο χειρισμό και στο ποστάρισμα και σε όλα. Διαμαντίδης σουτάρει για τρεις, ένα σουτ για να τελείωνε ο χρόνος και η μπάλα είναι για τη γερμανική ομάδα. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα ανεβάζει τα δικά της λάθη σε 7-18 για τους Γερμανούς. Εδώ βλέπετε τον Patrick Femerling, η γνώριμη φιγούρα του στους φίλους του ελληνικού μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Νοβίτσκι, πρώτο Τσατσαρί, παίρνει το δεξιό διάδρομο, σουτάρει. Κακό σουτ, μαζεύει ο Τσατσαρίς που έχει προλάβει να καλύψει την μπάλα με το σώμα. Οι Έλληνες παίκτες παίζουν ως ομάδα έτσι, λίγο καιρό μαζί, αλλά είναι έμπειροι για την ηλικία τους σε αγώνες, σε μεγάλους αγώνες με τις ομάδες τους, οι περισσότεροι τουλάχιστον, Ευρωλίγκα, ελληνικό πρωτάθλημα. Παπαλουκάς. Παπαλουκάς. Εκεί υπάρχει αλλαγή στο μαρκάρισμα, άρα είναι μόνος ο Τσατσαρίς. Καθυστερεί, έρχεται το Βίτσκι, αλλά ο Τσατσαρίς με την προσποίηση κερδίζει χώρο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 66-50 με τον Τσατσαρί να φτάνει τους 8. Είναι τρίτος που έχει 8 με Χατζηβρέτα και την Κούδη μαζί. Το Βίτσκι. Ο Διαμαντίδης πάνω του, να ένα double team, βγάζει έξω για τον Green, σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, πηδάει ψηλά, πολύ ψηλά από Παπαλουκάς. Παίρνει τον ριμπάουντ τον Νοβίτσκι, η ελληνική ομάδα που αναπτύσσεται γρήγορα με προποθέσεις εκβιασμού Χατζηβρέτας. Προτιμάει να γυρίσει την μπάλα σε σετ παιχνίδι, δηλαδή 5-2-5 στα 7 λεπτά πριν από το φινάλε ενός μεγάλου τελικού. 66-50 από Παπαλουκάς. Δεν έχει πρόβλημα με τον Νοβίτσκι, κανένα. 68-50 από Παπαλουκάς, φτάνει του 22. Απέναντι στον μεγάλο Νοβίτσκι, σαν σε προπόνηση, παίρνει το δεξιό διάδρομο, πάει στο drive, δηλαδή στον πάσιμο, πλησιάζει στο καλάθι, αφήνει την μπάλα 18-32, τίποτα για την ελληνική ομάδα 56%, κορυφαίο νούμερο στο τουρνουά, time out σε λίγο πάλι μαζί. 6-57 για το φινάλε, 68-50, μια προηγούμενη φάση με τον Παπαλουκά να δίνει στον Τσατσαρί, να παίρνει την εσωτερική, προσποίηση στον Νοβίτσκι και καλάθι. 68-50 με την ελληνική ομάδα που έχει τον Παπαλουκά πρώτο σκόρο με 22, στους 11 ο Κακιούζης, στους 8 Χατζηβρέτας, Δικούδης και Τσατσαρίς και στους 9 ο Νίκος Ζήσης. Δηλαδή σε λίγο μπορεί να έχει 5 παίκτες με διψήφια αριθμό για πρώτη φορά στο τουρνουά. Ντεμιρέλ, Διαμαντίδης πάνω του, Χατζηβρέτας, Παπαλουκάς και Ζήσης, κουαρτέτο κοντών όπως και η Γερμανία. Την μπάλα φτάνει στον Νοβίτσκι. Θα παίξει πλάτη. Κοιτάξτε το Διαμαντίδη έτοιμος να βοηθήσει στο γύρισμα του Νοβίτσκι. Έχουν δύο παίκτες ελεύθερους οι Γερμανοί. Καθυστερούν. Σφίγγει η ελληνική άμυνα. Πέσει κάτω από το καλάθι. Εκεί είναι τόσο Τσατσαρίς όσο και ο Χατζηβρέτας. Αυτό που κάνει η ελληνική ομάδα είναι δύσκολο. Δηλαδή καλύπτει με ταχύτητα και με αλληλοκάλυψη τους χώρους. Παρότι κάνει double team 2 πάνω στον Νοβίτσκι, προλαβαίνουν οι άλλοι και καλύπτουν τον αμαρκάρι στον Γερμανό. Νοβίτσκι βρίσκει διάδρομο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αυτή τη φορά με επιτυχία καθώς πήγε πολύ κοντά στο καλάθι τον Τσατσαρί. 68-52 Νοβίτσκι φτάνει του 21. Χατζηβρέτας, 6,5, Διαμαντίδης, πρόχνο Ντεμιρέλ, Διαμαντίδης, έξω το split out για τον Ζήση, Παπαλουκάς για να παίξει ένας αντίον ενός τον Πέσιτς, έχει βγει ο Νοβίσκι πάνω του και Φάουλ. Το φάουλ του Φάουλ, Πέσιτς που δεν μπορούσε να κρατήσει τον ψηλότερο και δυνατότερο Τσατσαρί, είναι και αργός ο Πέσιτς, άντε να βγάλει άκρη εκεί. Και η ελληνική ομάδα πια μπορεί αυτό το παιχνίδι να το αναγάγει σε επιστήμη πάνω στις αλλαγές των Γερμανών. Τη στιγμή δηλαδή που κοντύτερος παίκτης πάει να μαρκάρει τον Τσατσαρί, όπως τώρα. Ακούτε τι γίνεται. Και ακόμα δεν έχετε ακούσει και δεν έχετε δει τίποτα. Γιατί πλησιάζει, έρχεται εδώ. Λίγο πιο πέρα είναι το ευλογημένο. Ζήσεις με αντίπαλο τον Ντεμιρέλ. Προσωπική άμυνα από τους Γερμανούς. Man to man. Ο Βαλουκάς στα σίγουρα χέρια. Και θα γίνει η Ελλάδα η πρώτη χώρα στην ιστορία, η δεύτερη μάλλον χώρα στην ιστορία, αλλά 45 χρόνια μετά την Σοβιετική Ένωση που θα είναι ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παπαλουκάς, προσποίηση για τρεις σουτάρι. Αστοχή, πηδάει Διαμαντίδης ψηλά, αλλά. Αλλά οι Σοβιετικοί δεν είχαν πάρει την Eurovision τότε, έτσι. Όχι. Υπήρχε Eurovision τότε. Νοβίτσκι, πολύ δύσκολο τρίποντο. Κοιτάξτε πού σηκώθηκαν τα τεράστια χέρια του Διαμαντίδη. Βρίσκει μια πάσα μακρινή τον Τσατσαρί. Τάπα από τον Νοβίτσκι, ίσως το highlight του αγώνα. Θύμωσε και δεν πρόσεξε ο Τσατσαρίς. Τσατσαρίς, Γκάρετ, υπάρχει επιθετικό. Ο Γκάρετ από τον ενθουσιασμό του πάτησε
Θέλει τεχνική ποινή εδώ ο Μόκοβιτς και νομίζω ότι ο Μόκοβιτς τον σέβεται εδώ, τον σέβεται ίσως λίγο παραπάνω από ότι οι κανόνες της ισονομίας επιτρέπουν. Πάντως η φάση με τον Νοβίτσκι νωρίτερα ήταν καταπληκτική εδώ, κοιτάξτε, με τον νόμο πάνω στο στήθος του Διαμαντίδη, επιθετικό φάουλ, τι άλλο. 5,5 για τη λήξη, 68-52 διαφορά στο 16, έχει παγιωθεί μια διαφορά πάνω από 10-12 πόντους. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, Ζήσης κατά τον Παλουκά. Τελικά αυτό που κάνανε οι Γερμανοί με 4 σκοτούς βοήθησε εμάς περισσότερο από αυτούς. Και κυνηγάμε πλέον και το μεγαλύτερο ρεκόρ διαφοράς που έχει σημειωθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος. Ήμασταν θύματα τότε, όταν η εθνική έχασε στο Ζάγκρεμπ 98-77 και σήμερα μπορούμε να γίνουμε θύτες. Ο Νοβίσκι έχει εκνευριστεί. Φάουλ πάνω στον Τζατσαρί. 5 και 12 για τη λήξη. Ο Νοβίσκι έχει 23 πόντους. Νοβίσκι που με αυτό το φάουλ είναι μόλις το δεύτερο. Ο Πέσιτς θα κάτσει στον πάγκο. Οι Γερμανοί συνεχίζουν με τον Ντεμιρέλ. Εδώ κοιτά. Τσολιάδες, αρχαίοι Έλληνες. Βαμμένοι στα χρώματα του πολέμου. Λοιπόν, οι Γερμανοί έχουν τον Γκάρετ, τον Ντεμιρέλ, τον Βούχερ και τον Νικακμπάτζε. Ένας ακόμη Μισάν Νικακμπάτζε, ένας ακόμη πρώην Έλληνας εντός αγωγικών. Πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Δεν έκανε τέτοια πράγματα. Καλά πατήματα, συμπαθητικό σκόρερ, όχι όμως οργανωτής. Και πέμπτος ο Νοβίτσκι στην ομάδα. Νοβίτσκι με κοντύτερους παίκτες, ο Διαμαντίδης κάνει το φάουλ στο ξεκίνημα. Μετά θα ήταν δύσκολα αντιμετωπίσιμο ο Νοβίτσκι. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα με Διαμαντίδη Παπαλουκά ζήσει. Τι εξαιρέσει, τι εξαιρέσει του φίλου μας του Πάτρικ Φέμερλιν. Ο Νοβίτσκι είναι απελπιστικά μόνος και βεβαίως ποτέ ο ένας δεν μπορέσε να, έστω 1,5 άντε οι δύο, να νικήσουν τους 10. Ούτε τώρα ο Νοβίτσκι. Ο Νοβίτσκι έχει 1 στα 8 τρίποντα. Είναι καταστροφή τα τρίποντα σήμερα για τον Νοβίτσκι και τη γερμανική ομάδα. Διότι σήμερα η εθνική ομάδα κοίταξε και το δέντρο και το δάσος. Και την βουνοπλαγιά και το... Και το κύπελο στο βάθος. Και θα ξανανεύει στον Όλυμπο. 69-52. Που είναι το δικό μας Έβερες. Διαμαντίδης. Έξω στον Ζήση. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή. Ψηλά ο Νοβίτσκι καθαρίζει ένα rebound. Για τον Νοβίτσκι είναι το 8ο. Τόσα περίπου παίρνει αμυντικά στο NBA. 8,5 είναι δεύτερος στη λίστα. Κλέψιμο. Η ελληνική ομάδα έχει με αυτό 13 κλεψίματα. Ένα οι Γερμανοί. Χατζιβρέτας, βήματα, δίνει ο Ραούλ Τσάβες, ο Αργεντινός. Και θα περάσει ο Σπανούλης τώρα στη Διαμαντίδη. Διαμαντίδης κάθεται στον πάγκο έχοντας 2 πόντους, έχοντας 5 rebound, 3 assist, 4 κλεψίματα και ένα μόλις λάθος, 26 λεπτά. Πλάνο της ελληνικής, της μιας από τις ελληνικές κερκίδες εδώ στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. Υπάρχει φάουλ, πριν χάσει ο Ντεμιρέλ την μπάλα μέσα από τα χέρια του. 69-52, 4 και 11 η ελληνική ομάδα με 17. Έχει παγιώσει τη διαφορά και γνέφει πλέον στο κύπελο. Μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό μπάσκετ. Ας περιμένουμε 4 και 11 ακόμα. Νικακμπάτζε, να δει πάνω το Σπανούλη. Να τον WTM εκεί, βγήκε Βούχερερ. Δύσκολη προσπάθεια, αλλοιώνεται το σούτ. Όλοι οι Έλληνες παίκτες και οι κοντοί είναι καταπληκτικοί στα αμυντικά του καθήκοντα σήμερα. Είναι ένα παιχνίδι κομπιούτερ σήμερα για όλους τους παίκτες και φυσικά τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το προπονητικό team. Γωνία για τον Σπανούλη. Πάσε στην περιφέρεια. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Θα παίξει ένα αντίον ενός ο Χατζιβρέτας με στις σταυρωτές τρίπλες στον Μπούχερερ. Τον ταλαιπωρεί σουτάρι για τρεις. Αστοχή με το κορμί του. Κρύβει την μπάλα ο Ροβίτσκι. Ντεμιρέλ. Έξω στη γωνία Νικακμπάτζε. Μπούχερερ προσποιείται. Έξω για τον Ντεμιρέλ. Καθυστερεί. Δεν βγαίνει το τρίποντο. Ντεμιρέλ, και όσο περνά ο χρόνος είναι υπέρ μας. Βούχερερ, νέα προσποίηση. Δεν βγάζει για κανέναν γιατί εκεί ο Ζης παρεμβαίνει ένα ακόμη κλέψιμο για την ελληνική ομάδα. Το 14ο. 3 και 22. Δεν περνάει τίποτα. Η ελληνική άμυνα είναι ναρκοπέδιο και απόψε. Είναι συγκλονιστική στους 52 Γερμανοί. Οι Γερμανοί μόνο ότι είναι έμπειροι στον πόλεμο. Και ο Νοβίτσκι ουσιαστικά παραδέχεται εδώ ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Παραδέχεται την ήττα της Γερμανίας. 69-52 κάθε στον πάγκο χαιρετώντας τον κόσμο. Φιλάει τους συμπαίκτες του. Τι άλλο, τι άλλη μεγαλύτερη παραδοχή από έναν μέγιστο, ένα μεγάλο, ένα τους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου αθλητισμού, στα ομαδικά σπορ και όχι μόνο, ένα τους κορυφαίους του NBA, ήταν φέτος στην κορυφαία πεντάδα, αλλά να και τα χειροκροτήματα Τσατσαρίς και ξαφνικά όλο το γήπεδο σηκώνεται όρθιο για τα τελευταία 3 και 22. 18.000 θεατές έχουμε ανατριχιάσει. 18.000 θεατές σηκώνονται όρθιοι για να χειροκροτήσουν τον Νοβίτσκι, αλλά κυρίως την ελληνική ομάδα. Το τρίποντο από τους Γερμανούς με τον Ντένις Βούχερερ, 69-55.
Η διαφορά στους 14. Ζήσης, Παπαλουκάς. Ο Ροβίτσκι έφυγε με 23 πόντους, 9 rebound και ό,τι μπορούσε σε 36 λεπτά. Σπανούλης. Του μένει ένα ακόμη μετάλλιο στην Ινδιανάπολη πριν από 3 χρόνια στο παγκόσμιο. Ζήσης. Φάουλα από τον Μάρας, πέρασε και αυτός. Ένας ψηλός, βαρύς, άτεχνος Γερμανός. Για να σπρώξει να κάνει κάποια blockout, κάποια screen. Τίποτα ιδιαίτερο. Ο Μάρας, ο Σάρας και το κακό συναπάτημα οι Γερμανοί τώρα. Για να ακούσουμε λίγο τι γίνεται από 7.000 Έλληνες. Να ο Νοβίτσκι στον πάγκο. Θέλω πάνω από 20. Θα τους έχω. Να πάρω και ένα στοίχημα που έπαιξα μένα στην άλλα Γερμανού. Το κρύψες. 70-55, 2 και 50 για τη λήξη. Ζήσεις. Φτάνει τους 10, το μέσο όρο του δηλαδή. Από τους κορυφαίους για μας εδώ στο πρωτάθλημα. 72-55. Με συγχωρείτε, 71-55. Η διαφορά στους 16, 2 και 47 για τη λήξη. Κύπελο, κύπελο από τους 7.000 Έλληνες. Ο Γκάρετ εξεπαφής, η ελληνική ομάδα δεν το χάνει με τίποτα. Παπαλουκάς. 16 διαφορά, Παπαλουκάς, ο κορυφαίος του αγώνα. Με αντίπαλο τον Τεμιρέλ. Έτσι όπως παίζει η εθνική απόψε, θα πάρει μαζεμένο και το χρυσό του Ευρωμπάσκετ του 2007 στην Ισπανία. Θα κρατήσει κάβα δηλαδή πόντων. 2-26 ο Ρόλερ που ήταν 0 σήμερα. Ο δεύτερος σκόρερ έως σήμερα της γερμανικής ομάδας. Ο Ντεμιρέλ τίποτα κι αυτός, έξω κι αυτός. Εδώ το φάουλ πάνω στον Βασίλη Σπανούλη. Πρώην παίκτη του Αμαρουσίδη και του Παναγιώτη Γιαννάκη τα τελευταία χρόνια. Τον γαλούχη ο Παναγιώτης Γιαννάκης με τα δικά του ιδανικά. Και ετοιμάζεται Βασιλόπουλος Μουρούσης. Πρέπει και αυτή να παίξει στο τελικό. Να είναι και αυτή στο μάτσο του χρυσού μεταλλίου. Ζηλεύω τον Βασιλόπουλο. Τον ζηλεύω πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Μέσα σε ένα μήνα έχει πάρει ένα σημαίνιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ένα χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τι καλύτερο για να αρχίσει μια καριέρα που υπόσχεται πάρα πολλά. Αλλά και εμάς γενικώς πόσοι μας ζηλεύουνε. 2 χρόνια πέρσι Πορτογαλία, φέτος Σερβία. Απίθανα πράγματα, απίστευτα. Για να έχεις γράφει ιστορία απόψε, το δικαιούται. Είναι το όραμα, είναι το σύμβολο του ελληνικού μπάσκετ. Μούχερε, Μάρας, 3 πάνω του. Ας βάλει και αυτός ένα καλάθι. 72-57, 2 λεπτά για τη λήξη. 2 λεπτά για το πρωτάθλημα Ευρώπης. Παπαλουκάς. Ταλαιπωρεί εκεί το ρόλερ. Ζήσεις. Και βεβαίως οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι φτάνει στα αυτιά σας, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ευχαριστούν φωνάζοντας Σέρβια τους Σέρβους για τη δική τους συμπαράσταση στην πορεία της εθνικής ομάδας και όχι μόνο σήμερα, σε ολόκληρη την πορεία από τη στιγμή που οι Σέρβοι έμειναν έξω. Ελλάς, Ελλάς. Και από τους Σέρβους και από τους Έλληνες εδώ στο κατάμεστο. Τα πουρα, πού είναι, τα πουρα. Ζήσεις. Και αυτή μέσα. Έπρεπε να είναι εδώ ο Φασούλας, τώρα να ανάψει το πουρο όπως το έκανε στη Ρώμη. Κάνα λεπτό πρωτού τελειώσει. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα είχε τελειώσει την ιστορία του τελικού με την Μπαρτσελόνα και ζήτησε ένα πουρο, του το έφεραν και άρχισε ο γίγας Φασούλας να το καπνίζει στον πάτο. Καλή του ώρα. 74-57 διαφορά στους 17, αλλά καμία διαφορά δεν παίζει ρόλο. Ας ακούσουμε λίγο το εθνικό ύμνο. Νέο κλέψιμο, Χατζιβρέτας. Δείτε τους πρωταθλητές Ευρώπης. Τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Έχει περάσει ο Μπουρούσης, θα περάσει και ο Βασιλόπουλος σε λίγο. Ο Γιαννάκης στάει κίνηση ως το τέλος. Ζήσης, το σκρίνα τον Μπουρούση ψηλά. Για τρεις, ο Ζήσης χαμηλό το σούτ, Μπουρούσης προσπαθεί για το rebound. Ο Ζήσης ψηλά εκεί προ Χατζιβρέτας, αλλά ο Πολμάρας ψηλότερος μαζεύει την μπάλα. 76 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Μπούχερερ, καλάθι και φάουλ. Από τον Μπούχερερ, από την προσπάθεια, την αμυντική του Θοδωρή Παπαλουκά που είναι στους 22 πόντους, μέχρι 10 δίποτα, 3-4 τρίποτα, 1-2 βολές, 4 rebound, 6 assists, 3 κλεψίματα σε 32 λεπτά. Είναι εμφάνιση MVP. Δεν ξέρω βεβαίως, επειδή η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από την έναρξη του τελικού και επειδή πλέον έχουμε ελάχιστα πράγματα για να διερωτώμεθα που παραμένουν σε κρεμότητα, δηλαδή για να διερωτώμεθα τι μπορεί να συμβεί. Ένα ερώτημα είναι ποιος θα είναι MVP, πιθανότατα θα είναι ο Νοβίτσκι. Αλλά και τα δικά μας παιδιά. Όλοι MVP είναι. Όλοι. Για να έχει MVP. Και ο κόσμος MVP, όλοι MVP, πολυτιμότεροι δηλαδή. Εμείς έχουμε το MVP που λέγει που έλεγε ο Παπα-Νικολάου. Κάποτε απόψε όμως έχουμε το MVP. Γιατί η ομάδα είναι εκείνη που έκανε τη διαφορά. Η ομάδα είναι με τις δικές της αρχές
που δικαιότατα θα κυριαρχήσει. Μπουρούσης βάζει και αυτό σφραγίδα του. Γιάννης Μπουρούσης τη ΑΕΚ 76-60. 50 δεύτερα για τη λήξη. Δεν το κοροϊδεύει σε κάτι κόστο δωμάτιο Κακιούζης που ξυπνάει χτες το βράδυ, λέει ο Μπουρούσης. Μας το λέει ο Κακιούζης προηγουμένως και τρίβει τα χέρια του. Λέει μεγάλε, τι κάνεις το υπνοβάτη. Δεν είχε ξυπνήσει καλά-καλά ο Μπουρούσης ακόμα και του λέει έτσι και έτσι μπορείς κάλλιστα αυτή την ώρα να τρίβεις τα χέρια σου γιατί στον αγώνα δεν θα το κάνεις ποτέ. Για να ακούσουμε. Ωραία ψυχολογία του έδωσε έτσι. Για να ακούσουμε λίγο. Μεγάλες στιγμές, 40 δεύτερα πριν από τη λήξη τελικού. 76-60, Νικακμπάτζε. 76-61, τίποτα πια δεν μας σταματά. Τίποτα δεν έχει σημασία, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οι Έλληνες ξανάρχονται σε πείσμα του τίτλου της ελληνικής ταινίας. Οι Έλληνες αυτοί που ξανάρχονται μετά από 16 χρόνια σε τελικό και μετά από 18 χρόνια πρωταθλητές Ευρώπης. Και γράφει ιστορία απόψε η Ελλάδα. Και ένα χρόνο μετά το ποδόσφαιρο. Ζήσεις, κρατάει την μπάλα, 35 δεύτερα για το φινάλε. Ισοβαρίζει το ρεκόρ της Ιταλίας και εξαιρουμένων των ομάδων του Ανατολικού Μπλοκ. Είναι η πρώτη ομάδα, η δεύτερη ομάδα μετά την Ιταλία που θα έχει δύο χρυσά μετάλλια στη συλλογή της. Όλε, όλε από τους 18.000 φίλους ελληνικής και Έλληνες και Σέρβους, 19 δευτερόλεπτα. Ζήσεις από μακριά για τρεις. Αστοχή, Μπουρούσης ψηλά, ένα ακόμη καλάθι. 78-62, 13 δεύτερα για το φινάλε. 13 δεύτερα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε. Να τα θυμόμαστε. Μάρας, Γκάρετ, Ρόλερ. Περνάει το κέντρο. Ρόλερ, 8, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βάζει ένα ακόμη αστέρι στον ευρωπαϊκό γαλαξία του αθλητισμού. Η Ελλάδα για δεύτερη φορά στον Όλυμπο, στο Everest Basket. Ένα χρόνο μετά το ποδόσφαιρο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε τα αφεντικά της Ευρώπης. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Χειροκροτήστε αυτά τα 12 παιδιά και τόσους άλλους στην προετοιμασία. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη και το προπονητικό team. Τους Έλληνες που ήταν εδώ, 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα, αλλά έφτασαν σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πρωταθλητές μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μετά το 87, τον Κάλλη, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Φάνη και τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κώστα Πολίτη, μετά το Σταδίο Γερμανικής και Φιλίας. Ναός του ελληνικού μπάσκετ πλέον, η Μπεογκράτσικα Αρένα, στην πρεμιέρα της αγένειά της. Ελλάδα-Γερμανία, 78-62, δεν έχει σημασία. Είμαστε πρώτοι. Ας το χαρούμε με σιρτάκι, με ζορμπά, με ό,τι θέλετε. Όλε, όλε! Ελλάς, Ελλάς! Για όλους εμάς που είχαμε 18 ή μάλλον 16 δύσκολα χρόνια, η Ελλάδα είναι φτιαγμένη από ένα ατόφιο μέταλλο, ένα χρυσό ασύ, μηχανικός, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να γεννηθεί από την τέφρα της, είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει 7.000 στην άκρη του κόσμου, είναι μια ομάδα που μπορεί να κρατήσει 11 εκατομμύρια στη τηλεόραση, είναι μια ομάδα που μπορεί σε όλα τα σπορ να κάνει το καλύτερο και όχι μόνο και σε άλλους τομείς, στην επιστήμη, στα γράμματα, παντού. Και η ώρα για το Παναγιώτη Γιαννάκη, δεν το βλέπετε, το βλέπετε τώρα. Τα παιδιά του, οι μαθητές του, γιατί είναι και οι μαθητές του. Αυτοί που τον είχαν αφήσει μαζί με τον Γκάλη και τους υπόλοιπους στα δωμάτια του 87, το 89, τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα που είναι πρώτη στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είμαι πολύ συγκινημένος, Βασίλη. Ζήσαμε το 87. Οι δυο μας και πολλοί άλλοι. Φίλοι και συνάδελφοι, τον Dirk Bauerman, κύριος πάντα. Είμαι συγκινημένος, η σειρά του Λευτέρη Κακιούση, του ενός εκ των δύο συνεργατών του Παναγιώτη Γιαννάκη. Υπάρχει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην δικιά του σειρά. Ένας καταπληκτικός, παμπώνιος, πανέξυπνος και ταλαντούχος σκάουτερ της ομάδας. Κατασκόπησε τους αντιπάλους, έδωσε τη σωστή στρατηγική, την οποία έκανε πράξη ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Λοιπόν, σημείο αυτό και λίγο πριν την απονομή, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι από την Beogradska Arena, Ελλάδα-Γερμανία 78-62 και γρήγορα πριν από την απονομή και πριν θυμίσουμε και τα μετάλλια και όλα αυτά, ενώ βλέπετε το δρόμο για το χρυσό μετάλλιο και τα καλύτερα highlights της ελληνικής ομάδας. Σήμερα λοιπόν στον τελικό Παπαλουκάς 22 πόντους, Πανούλης 1, Ζήσης 13, Μπουρούσης 4, 8 Χατζιβέτας, 8 Τικούδης, 9 Τσατσαρίς, 2 Διαμαντίδης και 11 Μιχάλης Κακιούζης. Βασίλη. Δεν υπήρχε καμία βολή από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν η εθνική ομάδα ξεπέρασε το τρακ. Νομίζω ότι ήταν τέτοια άνετη η νίκη της που πιθανότατα να απογοήτευσε όλους εκείνους οι οποίοι περίμεναν ένα θρίλερ σαν το χθεσινό, όταν η εθνική ομάδα κατάφερε στα 47 δευτερόλεπτα να γυρίσει ένα μάτσο από τις 7 πόντους. Αλλά νομίζω ότι από τις ελάχιστες φορές που θυμάμαι με εμπειρία στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που
τα τέλη της δεκαετίας του 70, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε μια ομάδα να επέβαλε τον νόμο της με τέτοια μεγαλοπρέπεια. Και χρησιμοποιώ τη λέξη στην κυριολεξία. Ήταν πραγματικά μεγαλοπρεπή η ελληνική εμφάνιση. Η άμυνά της, ο τρόπος με τον οποίο στραγγάλισε και χάλασε όλες τις επιθέσεις των Γερμανών, με αποτέλεσμα να μην τους δώσει το παραμικρό δικαίωμα να μπουν ποτέ στο μάτι. Στην πραγματικότητα, αυτός ο τελικός 34ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είχε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή και έναν κομπάρσο, ο οποίος από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό ήταν η ομάδα η οποία ήλπιζε μονάχα σε ένα πράγμα. Να συνεχίζει να παίζει η ελληνική ομάδα χωρίς μυαλό, αλλά αποφορτισμένη από το άγχος, χωρίς πίεση, με όλα τα κομμάτια της τακτικής να δουλεύουν σε σχεδόν τέλειο βαθμό, νομίζω ότι πολύ γρήγορα η ελπίδα των Γερμανών αποδείχθηκε φρούδα. Φρούδες ελπίδες για τους Γερμανούς. Συνεχίζει να βλέπετε το δρόμο για το χρυσό μετάλλιο για την ελληνική ομάδα. 78-62 η ελληνική ομάδα είναι πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα στο δρόμο για τον τελικό. Αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας με τη Γαλλία 64-50 στον πρώτο αγώνα, την πρώτη μέρα στη Χαλαπιούρη. Δεύτερος αγώνας και η μοναδική μέχρι στιγμής. Ήταν τη μέρα τελικού και πλέον η μοναδική ήταν στο τουρνουά. Ήταν 56-68 η νίκη επί της Βοσνίας, 67-50 Ισραήλ, 67-61 στον Παράζ, 66-61 επί της Ρωσίας, 8 με την Γαλλία στον ημιτελικό χθες, συγκλονιστικός 67-66 και σήμερα 78-62. Περιμένοντας το βάθρο. Παναγιώτη Γιαννάκης εδώ, ναι, ναι. Και ξαναβλέπουμε το χορό των Ελλήνων παικτών. Αν φτάνουν στα αυτιά σας κάποιες μουσικές, βεβαίως είναι οι μουσικές του Γκόραν Μπρέκοβιτς. Και εδώ οι Έλληνες, όλα μπλε, όλα ελληνικά. Απόψε στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. Και να πούμε ότι η Βασίλη μετά την απονομή ακολουθούν οι συνεντεύξεις στο Live Stand Up με τους παίκτες να μιλάνε απευθείας από την γωνία της Μπεογκράτσκα Αρίνα στην Νέα Λυκή Τηλεόραση και αμέσως μετά Αθλητική Κυριακή με όλα τα παραλυπόμενα ειδήσεις, σχόλια, τα ντεσού αυτής της πολύ μεγάλης αναμέτρησης της ανεπανάληπτης βραδιάς του ελληνικού μπάσκετ. 78-62 για την ελληνική ομάδα λοιπόν, με 6 νίκες, μία μόλις ήταν που συνοβαίνει στη δεύτερη αγωνιστική. Η ελληνική ομάδα είναι πια στο ψηλότερο σκαλοπάτι του πόντιουμ. Η ελληνική ομάδα το 87 ήταν ο Γιαννάκης, σήμερα είναι ο Κακιούζης. Αυτό θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ελληνική ομάδα στο τέταρτο μετάλλιό της μετά το 49 στο Κάιρο. Μετά το 87 στην Αθήνα, το 89 στο Ζάγκρεπ. Φέτος, ενώ βλέπετε τα μετάλλια, θα πάρουν οι νικητές σήμερα Έλληνες. Η χαμένη Γερμανία, αλλά και οι νικητές Γάλλοι στο χάλκινο μετάλλιο της τρίτης θέσης. 78-62. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της στο μπάσκετ και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το έχει καταφέρει μόνο αρχές δεκαετίας του 60 η Σοβιετική Ένωση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το καταφέρουμε και εμείς 45 χρόνια μετά και ο Γιαννάκης γίνεται ο πρώτος και μοναδικός στην ιστορία που είτε ως προπονητής είτε ως παίκτης κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο του ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, μπαίνουν σιγά σιγά οι ομάδες, η δεύτερη Γερμανία με την σημαία της και τους παίκτες που προσπάθησαν σήμερα δεν τα κατάφεραν. Τον Ντεμιρέλ, τον Γκάρετ, τον Γκριν, τον Μπέσι, τον Μπούχερ, τον Ρόλερ, τον Ικακμπάτζε, τον Σούλτζε, τον Αλιμπάμπου, τον Φέμερλινγκ, τον τεράστιο Ντίκ Νοβίτσκι που προσπάθησε με 23 πόντους σήμερα δεν τα κατάφερε. Χειροκροτήματα από όλους, είναι μια μεγάλη στιγμή για όλες τις ομάδες και τον Ρόμπερτ Μάρας. Ακολουθεί η ελληνική ομάδα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ελληνική ομάδα με τον Παπαλουκά, τον Σπανούλη, τον Ζήση, τον Μπουρούση, τον Βασιλόπουλο, τον Φώτση, τον Χατζιβρέτα, τον Τικούδη, τον Τζατσαρί, τον Διαμαντίδη, τον Παπαδόπουλο, τον Κακιούζη. Και το προπονητικό team, τον Γιαννάκη, τον Κακιούζη, τον Παπαδόπουλο, τον Παπαγεωργίου, τον Λογιθά, τον Φιλίππου. Και όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούμενοι από τη Γαλλία του επίσης μεγάλου Τόνι Πάρκερ, δύο φορές πρωταθλητή NBA. Τους ρίξαμε χθες στο καναβάτσο με το τρίποδο του Διαμαντίδη 5 δευτερόλεπτα πριν από το ρίξο αγώνα. Ο Ρικοντό, ο Φωτού, ο Πάρκερ, ο Μικαέλ και ο Φλωρόν Πιετρίς, ο Ντιό, ο Ζελαμπάλ, ο Ζουλιάν, ο Σμιτ και ο Βάις. Μεγάλη εμφάνιση και από τη Γαλλία. Η επιστροφή του Ρικοντό συνοδεύεται από ένα ακόμα μετάλλιο. Το χάλκινο στην Γαλλία, στο Παρί ντε Μπερσί το 99, το ασημένιο Ολυμπιακού. Γάλλοι ξαναπέρνουν μετάλλια μετά από 40. Για να πάρει την τέταρτη θέση στο Ολυμπιακό το ασημένιο μετάλλιο. Έχουν μετάλλια από το 59. Είχαν 6 τέταρτες θέσεις, δεν έχεις δίκιο. 78-62. Δύο ομάδες με παίκτες NBA όπως η Γαλλία και η Γερμανία.
Όλα έτοιμα για την απορρομή των μεταλλίων. Πέντε θρυλικοί παίκτες, μυθικοί παίκτες της Σερβίας Μαυροβουνίου θα είναι στην απορρομή. Ζόραν Σάβιτς, Πρέντρακ Σάσα Ντανίλοβιτς, Αλεξάνδερ Σάσα Τζόρτζεβιτς, Βλάντε Ντίβατς και Ζάρκο Πάσπαλι. Θρύλοι του παγκόσμιου μπάσκετ, παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης. Τους περιμένουμε να έρθουνε. Τα χειροκροτήματα από όλους για τον Βλάντε Ντίβατς, Ζόραν Σάβιτς, Σάσα Ντανίλοβιτς, Σάσα Τζόρτζεβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι, παλιοπαρέα της Σερβίας. Εδώ είναι Τζόρτζεβιτς, Ντίβατς, Σάβιτς, γενικός διευθύντης στην Μπαρσελόνα τώρα. Και Ζάρκο Πάσπαλι, γνώριμη φιγούρα, αγαπητός στην Ελλάδα, Ντανίλοβιτς. Μεγάλες στιγμές στην Μπελογκράτσκα Αρένα. Είμαστε έτοιμοι για την απορρομή, τα χειροκροτήματα από όλους. Συγκινητικές στιγμές, δέος για 5 στάρ. 5 ημίθιος του παγκόσμιου μπάσκετ. Και 12 θεούς του Ολύμπου. Σε λίγο στο ψηλό που ανυπομονούν να ανέβουν στο βάθρο. Σκαλί του πόντιουμ. Σωστά. Νομίζω η καλύτερη επιλογή για να δώσουν τα μετάλλια στην ελληνική ομάδα και το κύπελλο. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη επιλογή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για μας. Δημήτρης Διαμαντίδης στο ξεκίνημα της κορυφαίας πεντάδας του τουρνουά. Ντίρκ Νοβίτσκι ο δεύτερος της πεντάδας. Φόδωρος Παπαλουκάς και αυτός στην χρυσή πεντάδα του τουρνουά. Βακάρος Ναβάρο και Μπορίς Διό είναι η πεντάδα, η κορυφαία πεντάδα του τουρνουά. Παπαλουκάς Διαμαντίδης, δύο Έλληνες, Διό Νοβίτσκι και Ναβάρο. Είναι η κοντή ομάδα. Κοντή πεντάδα, όπως κοντότητα και το τουρνουά, έτσι. Και κοντό το σχήμα που επέλεξε ο Γιαννάκης, αλλά μας ψήλωσε πάρα πολύ απόψη. Παπαλουκάς Διαμαντίδης, θα το θυμούνται για πάντα αυτό, πρωταθλητής Ευρώπης και στην χρυσή, στην κορυφαία πεντάδα. Να, Ναβάρο, Μπαρσελόνα, Νοβίτσκι, Dallas Mavericks, Διό, πλέον Phoenix Suns, Διαμαντίδης, Παναθηναϊκός, Παπαλουκάς, CSKA Μόσχας. Να, ο Ντίβατς, πρωτοπλάνο, Ντανίλοβιτς, Σάβιτς, εδώ Νοβίτσκι, Νοβίτσκι από τον Σάβιτς. Ακούτε τι γίνεται για τον Νοβίτσκι. Σεβασμός, υπόκληση, χειροκροτήματα. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Να, αριστερά, Τζόρτζεβιτς, δεξιά, Σάβιτς. Η θρύλη. Τζόρτζεβιτς, για τον οποίο υπάρχει σενάριο ότι δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος προπονητής στην εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας. Κάτι που ισχύει και για τον Ντίβατς. Παπαλουκάς από τον Ζάρκο Πάσπαλι. Ένα δικό μας παιδί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης. Πανιόνιος. Πανιόνιος, μεγάλες στιγμές στο ελληνικό μπάσκετ. Και ο Παπαλουκάς Διαμαντίδης. Παρακάρος Ναβάρο από τον Πρέντρακ Σάσα Ντανίλοβιτς. Ντανίλοβιτς. Και τα χειροκροτήματα στον Ναβάρο που ανταποδίδει. Έκανε και αυτός ό,τι μπορούσε. Η Ισπανία δεν τα κατάφερε. Τέταρτη. Και Μπορίς Διό, ο Γάλλος. Από τον Σάσα Τζόρτζεβιτς. Μπορίς Διό, ένα όλα ράουτ παίκτης, ένα καταπληκτικό άλμα. Καλό παιδί της παρέας του Τόνι Πάρκερ. Χρυσή πεντάδα λοιπόν, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Ναβάρο, Διό, Νοβίτσκι. Τους βλέπετε, χειροκροτήστε τους. Τα μετάλλια από Πάσπαλι, Ντίβατς, Σάβιτς, Τζόρτζεβιτς, Ντανίλοβιτς. Όμορφο το πρώτο κομμάτι της απονομής. Ζεστό, συγκινητικό, θρυλικό κομμάτι. Πολύ ελληνικό. Πολύ ελληνικό. Ο κόσμος αποθέμει το Ντίβατς, είναι ένα μήνυμα αυτό.
προς την Ομοσπονδία της Σερβίας. Αυτά είναι βέβαια δικά τους προβλήματα εσωτερικά. Αλλά μετά την ανακατοσύρα και την μια χώρα, όχι στα πρόθυρα, αλλά σε νευρική κρίση και μάλιστα σε πολύ ψηλή κλίμακα, ο Ντίβατς φαίνεται ότι εκφράζει το ιδανικό του μαζί με τον Τζόρτζεβιτς. Κυρίως ο Ντίβατς όμως. Ντίβατς μετά από 16 χρόνια παρουσία στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ντίβατς ήταν αντίπαλός μας στο τελευταίο τελικό. Εκείνο το βράδυ της 25ης Ιουνίου του 89 στη Ντόμ Σπόρτοβα του Ζάγκρεπ μαζί με τον συγχωρεμένο τον Ντράζεν, με τον Ράτζα, με τον Ζάρκο, τον Ντανίλοβιτς και τους υπόλοιπους παίκτες της ενωμένης τότε Εθνικής Ομάδας της Ιουγκοσλαβίας, τον Σντόφτς ακόμη. Από τότε πέρασαν 16 χρόνια. Η Ιουγκοσλαβία είναι εκτός, η Σερβία πια είναι εκτός οκτάδας, την πέταξαν έξω. Η Γάλλη, η Ελλάδα είναι εδώ. Οι Έλληνες ξανάρχονται, οι Έλληνες είναι και πάλι εδώ. Με νικήκαμε για δεύτερη φορά. Και αυτό το οποίο θα παραλάβει σε λίγο, το τρόπαιο, ο αρχηγός ομάδας, ο Μιχάλης Κακιούζης, στο διεστραμμένο μυαλό του οποίου μόνο σε αυτό είχε γεννηθεί η ιδέα του Χρυσού Μεταλλίου, είναι το 20ο τρόπαιο της ιστορίας, στην ιστορία της ελληνικής ομάδας, στις εθνικές ομάδες, συν τα 12 τρόπαια σε συλλογικό επίπεδο, είναι δηλαδή το 32ο. Έχουμε τα βραβεία. Δύο πολύ μεγάλες μορφές. Είναι οι άνθρωποι που οδήγησαν την Ιουγκοσλαβία στο χρυσό στο παγκόσμιο το 70, στη Λουμπλιάνα και στη Μανίλα στο 78 και στα τρία συνεχόμενα χρυσά μετάλλια το 73, το 75 και το 77. Δεξιά ο Ντράζεν Ταλιμπάκης, ο πολιτικός Πράγια, και αριστερά ο διάβολος μεταμορφωμένος σε playmaker ο Ζόραν Σλάβνιτς, κάποτε προπονητής της Δάφνης και του Ηρακλή. Και ο τρίτος κύριος είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Βόγιν Τζόρτζεβιτς. Μάλλον δεν είναι, όχι, δεν είναι ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο πρόεδρος της εταιρείας που αποτελεί τον κύριο χορηγό. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Μπουκοσάβλη, ο παλιός παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Κορυφαίος ριμπάουντερ ο Αντρέι Κυριλέγκο. Ο Σλάβνιτς θα δώσει βραβείο. Ο Μόκα Σλάβνιτς. Εγώ θα ήθελα πάντως απόψε εδώ και τα δικά μας παιδιά. Θα ήθελα να είναι ο Γκάλης εδώ. Να είναι ο Φασούλας, να είναι ο Χριστοδούλου. Να είναι ο Ανδρίτσος, ο Καμπούρης, ο Λινάρτος, ο Ρωμανίδης, ο Σταυρόπουλος, ο Ιωάννου. Ο πρώτος σκόρερ ο Ντίρκ Νοβίτσκι. Πρώτος rebounder Αντρέ Κυριλέγκο. Πρώτος σκόρερ Ντίρκ Νοβίτσκι. Μεγάλη παίκτη αυτό το μπάσκετ, λείψαν κάποια, αλλά ήταν εδώ επίσης μεγάλοι αθλητές όπως ο Ντίρκ Νοβίτσκι. Χρυσή πεντάδα, πρώτο σκόρερ. Ο μεγάλος Ντάλλας με 26,1 πόντους, 9 και κάτι rebound, 3,1 assist στο Ντάλλας, στο NBA. Το βραβείο του top scorer, του κορυφαίου δηλαδή scorer. Από τον Ντίρκ Νοβίτσκι, ένας μεγάλος αθλητής, παίζει για τη χαρά του σπορ. Έρχεται κάθε χρόνο, βάζει κάθε τσέπη του. Παίζει και για τα 12,5 εκατομμύρια δολάρια που παίρνει από τους Mavericks. Μιλάω για την εθνική ομάδα. Μιλάω για την εθνική ομάδα όπου βάζει και από την τσέπη του πολλές φορές. Κάθε καλοκαίρι εδώ, σε αντίθεση με άλλους παίκτες στο NBA που δεν έρχονται τα καλοκαίρια. Ο Γκασόλ δεν έπαιξε φέτος, είναι εδώ όμως και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έπαιξε για προσωπικούς λόγους, αλλά ήθελε να ενισχύσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας, την οποία έλειψε πάρα πολύ. Ο Στογιάκοβιτς δεν έπαιξε βέβαια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό είναι ο θρυλικός Πράγια, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Από εκείνη τη μεγάλη ομάδα λείπει μόνο ένας που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ο Ντίρκ Νοβίτσκι. Ο Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς λείπει και λείπει βέβαια και σχολεμένος πια ο Μίσα Ντελίμπασιτς. Και να ο MVP, ο κορυφαίος του τουρνουά, κορυφαίος παίκτης, πρώτος σκόρερ και μέλος της χρυσής πεντάδας και ασημένιο μετάλλιο. Η ελληνική ομάδα του στέρισε. Δικαίως βέβαια γιατί παίξαμε καλύτερα, ήμασταν καλύτεροι. Και το χρυσό μετάλλιο. Ο Νοβίσκι μετά το Χάλκινο στην Ινδιανάπολη πριν από 3 χρόνια. Ένα σημαίνιο και όλα σχεδόν τα ατομικά βραβεία εδώ στην Μπρεγκράτσκα Αρίνα. Καθώς σιγά σιγά περνούν τα λεπτά, περνούν τα δευτερόλεπτα και φτάνει ο χρόνος για να πάμε στη μεγάλη απονομή. Νοβίσκι αναδεικνύεται για δεύτερη φορά από το σκόρ της διοργάνωσης. Ήταν πάλι πρώτος το 2001 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου οι Γερμανοί δεν είχαν καταφέρει να παίξουν για τα μετάλλια, κάτι το οποίο συνέβη και φέτος αλλά συνέβη και πριν από 2 χρόνια στην Στοκχόλμη. Και βεβαίως αν γυρίσουμε στο παρελθόν, βλέποντας τον
Νοβίτσκι μπροστά μας, θα θυμηθούμε τις τέσσερις πρωτιές στον πίνακα των σκόρων του μεγάλου του ανυπέρβλητου Νίκου Γκάλι. Και όλες τις φορές μάλιστα με μέσο όρο που ξεπερνούσε τους 30 πόντους. Τρίτη ομάδα, χάρκινο μετάλλιο η Γαλλία. Η Γαλλία του Τόνι Μπάρκερ, του Αντουάν Ριγκοντό, του Μικάλη Κεφλέρα Αμπιετρή, του Μπορί Διό, του Σιρήλ Ζηλιά και των υπολείπων, του Κλοντ Μπερζό, του προπονητή. Αυτός που θα απονείμει τα χάλκινα μετάλλια είναι ο πρόεδρος της πρώην πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας και νυν στέλεχος της FIBA, ο Μπόρις Λάλιτς, και αντιπρόεδρος της FIBA Europe, κάτω δηλαδή από τον Έλληνα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, στον οποίο η μοίρα, η καλή μοίρα, επεφύλασε να ζήσει απόψε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα μια συγκλονιστική στιγμή. Αν θυμάμαι καλά, το 87 Παναγιώτης Γιαννάκης πήρε το τρόπαιο από τον μακαριστό πλέον Γάλλο πρόεδρο της FIBA, τον Ρομπέρ Πιζνέλ. Οι Γάλλοι παίρνουν τα μετάλλια. Είναι ο Ριγκοντό, έχει ο Φωτού, ο Πάρκερ, ο Πιετρής ο μικρός, ο μεγάλος, ο Ντιό, ο Ζελαμπάλ, ο Ζηλιά, ο Σμιτ, ο Βάις. Μεγάλη επιτυχία για τους Γάλλους. Ξεκίνησαν άσχημα, έτσι. Και κατάφεραν βεβαίως όχι μόνο να σώσουν την παρτίδα, αλλά και να ξαναγυρίσουν πάρα πολύ δυνατοί μετά το χθεσινό σοκ. Η Ισπανία που επίσης σοκαρίστηκε από το καλάθι του Νοβίτσκι, τρία μόλις δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, σήμερα χάσε με κάτω τα χέρια από τους Γάλλους. Γάλλοι που περίμεναν από το 59 για να πάρουν ένα μετάλλιο είχαν κάποιες αποτυχημένες απόπειρες, ήταν δεύτεροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ του 2000 και σήμερα ξαναγυρίζουν πάνω στο βάθρο με προπονητή τον Κλοντ Μπερζό, ο οποίος παρέλαβε προηγουμένως το βραβείο του. Αυτά όσον αφορά στην τρίτη ομάδα του ΝΟΑ, είναι η Γαλλία. Θα πάμε σε λίγο στη δεύτερη, στη Γερμανία. Η Γερμανία που ιτήθηκε σήμερα 62-78 από την Ελλάδα. Η Γερμανία... Σε ένα τελικό που ανάμεσα στις ομάδες που έχουν πετύχει τις δύο μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Διότι ουδής ανέμενε το χρυσό μετάλλιο της 14ης Ιουνίου του 1987 και κανείς βεβαίως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι οι Γερμανοί, χωρίς μάλιστα το μεγάλο τους αστέρι τότε, τον Νοβίτσκι της εποχής, τον κολοσσό Ντέτλεφ Στρέμ, θα μπορούσαν να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Και όμως το πήραν. Οι Γερμανοί λοιπόν που εδώ ξεκίνησαν με ήττα από τους Ιταλούς και μετά κάναν νίκες με Ουκρανία, Ρωσία, Τουρκία, Σλοβενία και Ισπανία χθες. Έχασαν σήμερα δεύτερη ήττα στο τουρνουά από την Ελλάδα στον τελικό 62-78. Για τους Γερμανούς ο Ντεμιρέλ, ο Γκάρετ, ο Γκριν, ο Πέσιτς, ο Βούχερεν, ο Ρόλερ, ο Νικακμπάτζε, ο Σούλτζε, ο Αρικμπάμπου, ο Φέμερλινγκ, βεβαίως ο Νοβίτσκι και ο Μάρας, οι παίκτες του Ντίκ Μπάρμαν, βοηθός του Κρίστιαν Μπέλπ. Ήταν στην ομάδα που φαίνεται ο Βασίλης 53. Πάνω στο δεύτερο σκαλί του Βάδρου υπάρχουν 6 δικοί μας άνθρωποι, μπορούμε να τους αισθανόμαστε δικούς μας. Δηλαδή ο Πέσιτς που έχει παίξει τον Ηρακλή, ο Νίκακ Μπάτζε που θα πάρει τώρα το μετάλλιο του μετά τον Μάρκο Πέσιτς, ο Μίστα Νίκακ Μπάτζε, παίκτη πριν από 3 χρόνια του Ολυμπιακού. Εν συνεχεία ο Στίβεν Αρικ Μπάμπου, παίκτη τη Δάφνη του Παπάου και του Πανελληνίου. Ο Πάτρικ Φέμελι πριν από 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, τώρα για δεύτερη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως άλλοι δύο με τα μαύρα πια, οι άνθρωποι με τα μαύρα, ο Ντίκ Μπάουερμαν, άλλοτε προπονητής της Δάφνης και του Απόλλων Πατρών, και ο Κρίστιαν Βέλπ με πολύ μεγάλη σπουδαία συμμετοχή στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου ως παίκτης τότε από τον Ολυμπιακό το 97 στη Ρώμη. Ο Νοβίσκι κατά χειροκροτούμενο παραλαμβάνει το δικό του ασημένιο μετάλλιο, απομένει ο Μάρας και το προπονητικό επιτελείο. Η απονομή γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον Καναδό Νάρ Ζανολίν. Μείνετε μαζί μας σε μερικά δευτερόλεπτα, η μεγάλη απονομή. Ζανολίν ήταν διαιτητής στον ημιτελικό Ελλάδα-Γερμανία το 93 στην Καζδρούη. Του τα έχουμε μαζεμένα από τότε. Αλλά βέβαια αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Ακούστε τι γίνεται μέσα στην Μπελογκράτσκα Αρίνα, ακούστε. Ακούστε τι γίνεται. Στην επόμενη απονομή ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος της FIBA Ευρώπης, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής αλλά και πρωθυπουργός Σερβίας, Βόισλαβ Κοστούνιτσα. Πρώτοι ανάμεσα στους πρώτους. Κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Κάτι ετοιμάζουν, κάτι ετοιμάζουν. Μια ομορφιά. Για τα επόμενα δύο χρόνια η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ο Παπαλουκάς, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, ο Μπουρούσης, ο Βασιλόπουλος, ο Φώτσης, ο Χατζιβρέτας, ο Τσατσαρής, ο Ντικούδης, ο Διαμαντίνης, ο Παπαδόπουλος, ο Καρχινός Κακιούδης, οι παίκτες του Γιαννάκη, στο πόντι μου Κοστούριτσα αριστερά, Βασιλακόπουλος δεξιά. Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας Μαυροβουνίου και ο Πρόεδρος της FIBA Ευρώπης. Τα μετάλλια. Παπαλουκάς, Θόδωρος Παπαλουκάς. Στη χρυσή πεντάδα με καταπληκτικά παιχνίδια από τη μέση του τώρα και μετά. Βασίλης Πανούλης. Νίκο Ζήσης. Γιάννης Μουρούσης. Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Τον ασπάζεται ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, είναι εκεί με τον κύριο Κοστονίτσα. Αντώνης Φώτσης. Νίκος Χατζιβρέτας. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που κλαίνουν δίπλα μας. Είναι ο πατέρας του Νίκου Ζήση, ο Πασκάλης Ζήση, και ο πατέρας του Αντώνη Φώτση, άλλοτε παίκτης του Ελληνισιακού και Τσάικο, ο Βαγγέλης Φώτσης. Έχουν πλαντάξει το κλάμα. Για το Φώτση δεν υπάρχει καλύτερο bachelor party από το αποψινό. Το παλικάρι παντρεύεται την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Δήμος Δικούδης, Κώστας Τσατσαρής, Δημήτρης Διαμαντίνης και με τη βούλα πλέον από τους κορυφαίους της Ευρώπης στη χρυσή πεντάδα. Το Χαστουκάκι και ο ασπασμός από τον κύριο Βασιλακόπουλο. Λάζαρος Παπαδόπουλος από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ψηλούς και ο αρχηγός Μιχάλης Κακιούζης. Δίπλα του. Το προπονητικό επιτελείο προεξάρχοντος του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Λευτέρη Κακιούζη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Γιώργου Κολοκυθά, του Νίκου Φιλίππου και του Γιάννη Παπαγεωργίου. Θερμό χειροκρότημα από όλους για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι αγαπητός έτσι κι αλλιώς σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ βλέπω δύο γυναίκες στην απέναντι εξέδρα. Είναι η Ευγενία, η σύζυγος του Παναγιώτη, και η Κέλλη, κόρη του, που έχασε δύο πτήσεις και ήρθε σπευσμένα χθες από την Βοστόνη για να βρεθούν κοντά στη μεγάλη στιγμή του σύζυγου της, η Ευγενία, και του πατέρα της, η Κέλλη. Δεν είναι εδώ πιτσιρικάς ο Δημήτρης, ο Γιαννάκης Τζούνιο, που παίζει επίσης μπάσκετ. Είδατε για λίγο και το κύπελο. Δευτερόλεπτα απέχουμε από τη μεγάλη απονομή. Το 87 ήταν στο Φάληρο, πέρυσι στην Πορτογαλία. Νάτι, νάτι πρωταθλητές από 7.000 Έλληνες. Μουσική 78-62 στο τελικό και ο Μιχάλης Κακιούζης ο αρχηγός. Αυτός που πριν από λίγες εβδομάδες είπε ότι πάμε για το χρυσό μετά το Πόρτο Σεν Τζόρτζιο. Από τα χέρια του Γιώργου Βασιλακόπουλου στα χέρια του Μιχάλη Κακιούζη. Από Έλληνα σε Έλληνα. Βαρύτιμο τρόπαιο, είναι πρωτάθλημα Ευρώπης. Μιχάλης Κακιούζης. Κακιούζης που ξανασηκώνει ένα τρόπαιο. Και ο αρχηγός σηκώνει την κούπα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Ελλάδα στον 7ο ουρανό, η Ελλάδα στον Όλυμπο, στο Έβερετ. Η Ελλάδα και πάλι στα ψηλά. Κακιούζης ο αρχηγός. Πριν από 10 χρόνια αυτός και η γενιά του ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές με τους εφήβους, το 95 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια μετά το μπάσκετ ξανά στην κορυφή. 18 χρόνια μετά το Σταδέρι της Κηφιλίας. Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ένα χρόνο μετά την Πορτογαλία και το Eurofoot, το ευρωποδόσφαιρο. Το κύπελλο θα περάσει από όλους. Έλα στο λέω, από τους Έλληνες εδώ και πιστεύω 11 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα των οποίων είναι ήδη στους δρόμους, από ό,τι μαθαίνω. Είναι πολύ λογικό να συμβεί αυτό. Θα πλημμυρίσουν απόψε δρόμοι, είναι πολύ μεγάλη βραδιά. Διότι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων είναι και πάλι εδώ και θα είναι για πάντα η αγαπημένη. Βασίλειο Εθνικός Ύμνος.
Και πάλι στην κορυφή Παναγιώτης Γιαράκης, τα παιδιά, και πάλι Ελλάδα στην κορυφή, Ελλάδα αφεντικό της Ευρώπης στο μπάσκετ μετά από 18 χρόνια, ποδόσφαιρο πέρσι, μπάσκετ φέτος. Ξέρω, συγκινημένη για μια ακόμη χρονιά. Δυσκολεύομαι, Βασίλη, να μιλήσω. Κακιούς ξανασκώνει το τοπίνο μόνος από τη γενιά των 76 και 77 μετά τον αποκλεισμό του Παπα-Νικολάου. Είναι ο τελευταίος των Αμερικανών που παίζει σε αυτή την ομάδα. Ήταν επίσης πρωταθλητής με την ΑΕΚ το 2002. Ήταν δύο φορές κυπελούχος Ελλάδος και βεβαίως είχε κατακτήσει το κύπελο στα πόρτα το 2000 στην Λοζάνη. Και απόψε το κερασάκι στην τούρτα, το μεγάλο τρόπαιο. Αυτό που επαναλαμβάνω, μόνο στο διεστραμμένο μυαλό του ίδιου είχε γεννηθεί στην αρχή της προετοιμασίας πριν από περίπου δύο μήνες. Το δήλωσε φορά πατήρα και από τότε που βγήκε ο Παπαλουκάς, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην καταντήσει ο αρχηγός μας γραφικός. Για να μην εκτεθούμε. Δεν εκτεθήκαμε και είμαστε πρωταθλητές. Τι μέρα και σημερινή, τι ευρωμπάσκετ περάσαμε. Ξέρω, μήπως συνηθίσουμε, Βασίλη, πέσει στο ποδόσφαιρο που είναι στο μπάσκετ. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε κάθε χρονιά. Υπάρχει το χάκινο μετάλλιο στο πόλο των Ανώσων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το χρυσό του Γρηγοριάδη, το χρυσό της εθνικής ομάδας γυναικών στο World League. Τελικώς οι Ολυμπιακοί αγώνες πέρασαν. Επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό συνεχίζουν να υπάρχουν. Μας καλομαθαίνουν, Βασίλη. Τι μας κακομαθαίνουν. Νομίζω ότι αυτή η αποψινή είναι μια συγκλονιστική επιτυχία που αναδιατάσσει το χάρτη σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια ομάδα που αν δεν ήρθε από το πουθενά, ήρθε κατά την απλή υποδρομιακή έκφραση, ήρθε από το κάγκελο. Είναι μια ομάδα που πιθανότατα δεν την πίστεψε κανείς, που είχε γαλβανιστεί σε αποτυχίες, σε μεγάλους αποκλεισμούς, σε ηχηρούς αποκλεισμούς, αλλά από την κατάλληλη στιγμή σφυριλατήθηκε ο χαρακτήρας από έναν άνθρωπο που ξέρει να πλάθει, να οραματίζεται, να αφοσιώνεται, να δουλεύει σκληρά και να βάζει το πήκι ψηλά. Βεβαίως αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι το 1998, διότι τις ώρες του μεγάλου γλεντιού δεν πρέπει να ξεχνάμε τι προηγήθηκε, κάποιοι τον έβγαλαν άχρηστο. Κάποιοι είπαν ότι ο Γιαννάκης το 98 και το 99, μέχρι το Φεβρουάριο το 99, και κατά μια διαβολική σύμπτωση πάλι μαζί με τη Γερμανία ήταν στη Δράμα. Η εθνική ομάδα είχε νικήσει με την ψυχή στο στόμα και κάποιοι είχαν βγάλει άχρηστο τον Γιαννάκη, ανίκανο να διαχειριστεί την εθνική ομάδα. Από τότε έγιναν διάφορα πειράματα. Η εθνική ομάδα άλλοτε με προοπτικές, άλλοτε καταδικασμένη, με τον Κώστα Πετρόπουλο, με τον Γιάννη Ιωαννίδη να προσπαθούν να μην τους βγαίνει το αποτέλεσμα με πολλούς παίκτες, αλλά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αυτή η ομάδα στην αρχή της καριέρας της, στην αρχή της σταδιοδρομίας της, ξανανεβαίνει τόσο ψηλά όσο πιθανότατα μόνο ο Κακιούζης περίμενε. Και εδώ βλέπουμε τον τρελό χορό που νομίζω ότι ξαναδικαιώνει ακόμη και τα κακώς καμωμένα των τελευταίων ετών, απλώς για να μην επαναληφθούν. Δεν θα ανεχτώ να ξανακούσω τώρα στα αποδυτήρια υποσχέσεις όπως τότε για το μπάσκετ στα σχολεία, για τις 100.000 μπάλες, για τις 200.000 μπασκέτες και υποσχέσεις που έμειναν στα λόγια. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπογραφτεί ένα πρωτόκολλο, ένα καινούργιο πρωτόκολλο τιμής για το μπάσκετ. Βασίλη, εγώ αφήνω όλο τον κόσμο, αφήνω σε ένα πρατρέξιμο τη ζώνη. Φίλες και φίλοι, από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ. Είμαι ευτυχισμένος, συγκινημένος. Βασίλη, συνέχισε. Έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, η βραδιά είναι πολύ μεγάλη και είναι και τηλεοπτικώς πολύ μεγάλη, διότι θα παραμείνουμε μαζί σας πρώτα ο Θεός, όχι όσο μας αντέξετε εσείς, γιατί μας αγαπάτε πάρα πολύ, είσαστε κι εσείς συγκινημένοι, συγκλονισμένοι, υπερήφανοι, αλλά όσο αντέξουμε εμείς, όσο αντέξουν τα δικά μας πόδια ή οι ώρες μας μέχρι την επιβίβαση στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο, για το ταξίδι της επιστροφής, για όλους όσοι ενδιαφέρονται, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί και πρέπει να είναι. Η εθνική ομάδα φεύγει αύριο από το Βελιγράδι με ναυλωμένη πτήση charter στις 11 το πρωί, οπότε εκτός απρόπτου, αν δεν υπάρξει καμία καθυστέρηση, οι πρωταθλητές Ευρώπης, αυτοί οι γίγαντες, θα είναι πίσω στην Αθήνα γύρω στη 1:15, υπολογίστε γύρω στη 1, θα κατακλειστεί το αεροδρόμιο, θα πλημμυρίσει. Εδώ όλος ο κόσμος χορεύει συρτάκι στις εξέδρες, οι cheerleaders, οι παίκτες έχουν μείνει ακόμη, όλοι οι παίκτες της ελληνικής ομάδας έχουν μείνει ακόμη, όλοι οι παίκτες της ελληνικής ομάδας και πανηγυρίζουν για αυτές τις μαγικές στιγμές που μας χάρισαν
και το πάρτι θα συνεχιστεί. Α, δεν θα τελειώσει ποτέ. Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στις οθόνες σας να παρελάνουν τα παιδιά που από σένα εδώ κατά φωνή. Ο Νίκος Ζήσης έτοιμος μαζί με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη μεικτή ζώνη της Beogradska Arena για να ακούσουμε έναν έναν τους πρωταθλητές Ευρώπης, τους διαδόχους των Λιθουανών που είχαν κατακτήσει το τίτλο το 2003 και πιο μπροστά των Γιουγκοσλάβων, των Ιταλών, ξανά των Γιουγκοσλάβων, των Γερμανών, των Ελλήνων, θεών του Ολύμπου το 1987 τότε στον συγκλονιστικό τελικό που κλείκε στην παράταση με δύο βολές του Αργύραρου του Καμπούρη στα τρία δευτερόλεπτα, όπως χθες, κάπως έτσι, στο ίδιο χρονικό σημείο. Και εδώ τι άλλο, ο δεύτερος εθνικός ύμνος του ελληνικού μπάσκετ είναι μια ξένη μουσική, εκείνη που θυμήθηκε ο Νίκος Ισμανίδης από τα νιάτα του τότε το 87 γυμνασίες της εθνικής ομάδας, το The Final Countdown, η τελική αναμέτρηση των Europe, ένα τραγούδι που ανασύρθηκε από τις βιτρίνες με τους δίσκους, διότι δεν υπήρχαν CD νομίζω τότε, και έγινε ο ύμνος της εθνικής ομάδας από το πρώτο βράδυ από τον αγώνα με τη Ρουμανία, για να συνεχιστεί και να γίνει τραγούδι στα χείλη όλων των Ελλήνων και στα χείλη όλου του κόσμου που εκείνο το βράδυ υποκλήθηκε σε εκείνη την εθνική ομάδα. Δύο χρόνια αργότερα η καταξίωση στο Ζάγκρεπ. Την πρώτη φορά με τον Κώστα Πολίτη, την δεύτερη με τον Ευθύμη Κιμουρτζόλ, και απόψε παίρνει τη σκυτάλη ο, επιτρέψτε μου να τον χαρακτηρίσω ως τέτοιον, ο φυσικός κληρονόμος.